Τρόπολης ακούτε, ραπ εδώ, κούλ εδώ. Θανάης Καζαμπάκας απέναντι, πήραμε σκυτάλι από τους Κοτσαρίδες και τη Σμαράγδα μας. Τι φόρμα είναι αυτή? Θ' άρεσε? Καλή. Μιχαλάκης. Ποιος Μιχαλάκης? Ο Τζόρνταν. Ποιος Τζόρνταν? Ο κορυφαίος άνθρωπος που πάτησε στη γη και έπαιξε μπάσκετ. Καλά, αυτός είναι 2-10. Δεν είναι 2-10 ο Μιχαλάκης, 1-98. 2 μέτρα. Ένα εκεί, κοντά σε 1-98-99. Τι δουλειά έχουμε εμείς? Άντε πάλι ρε φίλε. Δηλαδή τι, υπάρχει απαγορευμένος καρπός? Δηλαδή. Ναι. Τι δουλειά έχεις εσύ? Να φοράω τη φανέλα του Μιχαλάκη. Ναι. Φαντασιώνουμε ότι είμαι Μιχαλάκης έστω και για λίγο ρε παιδί μου. Το βράδυ γίνονται αυτά. Το πρωί τα ξυπνάς, βάζεις τα κανονικά. Τα βάζω κανονικά. Εντάξει, δεν μπορεί να πάω να πέσω. Το βράδυ φαντασιώνεται. Μπορεί να κάνω κανένα σουτάκι. Ο άνθρωπος, ναι, ο λογικός, το βράδυ φαντασιώνεται. Τα διάρκεια της ημέρας δεν μπορεί να φαντασιώνεται. Την ημέρα πρέπει να είναι. Σε γρήγορση. Σε γρήγορση. Είναι σε συντζήτα, συντζήτα, συντζήτα. Λοιπόν, Εφθάλιος και Εφθαλία γιορτάζει σήμερα. Εφθαλία είναι αυτή που μιλάει πολύ. Είναι. Ναι, ναι. Κουτσομπόλα. Εφθαλία, πολλά μιλάει, δηλαδή λέει πολλά. Ναι. Η Εφθαλία, Εφθαλία, ναι. Η Ζαμπέτα, τέτοια έτσι έλεγε. Οι παλιές έτσι λέγανε. Η Εφθαλία είναι αυτή, λέει πολλά. Και άμα τη λέγανε και Εφθαλία, φαντάσου, έτσι. Όνομα και πράγμα. Εφθαλία θα ήταν, ναι. Όνομα και πράγμα. Ναι, γιορτάζει σήμερα η Εφθαλία, όποια άμα δεν έχω καμία. Εφθαλία λέγανε αυτή που μίλαγε πολύ στη γειτονιά. Του λογού, η γλωσσού. Είναι Εφθαλία. Μακριά από Εφθαλίες επομένως. Ζαλούρα στο κεφάλι δεν θέλουμε. Ναι, δεν θέλουμε ζαλούρα, τώρα πλάκα με κάνει. Και μουγκίνα την έχει πάλι. Εντάξει, δεν υπάρχει. Τα άκρα μην παίρνει τα άκρα, ρε. Όλη την ώρα θε τα άκρα. Ρε, τι άνθρωπο είναι αυτό εδώ. Θέλει τα άκρα όλη την ώρα ή έτσι αλλιώ. Υπάρχει και η νορμάλη. Τι νορμάλη, τι αν την κάνει. Δεν θε νορμάλη. Η μουγκή θα πάρει ή να λέει πολλά. Θα με τρελάνε. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι. Μιλάει κανονικά, οκ. Μπορώ τα μεσαία κύματα. Θε ή κύχο. Άκρα του τάφου σιωπή. Πάω, οδηγάω. Ή ζαλούρα στο κεφάλι. Οδηγάω. Ή θα, ναι, πηγαίνω σαν την κότα με στην πόλη, προσεκτικό. Πα, με στην κότα. Ή αν βγω έξω, τρέχω με 180. Με στην πόλη, πα κότα, έξω γίνεσαι φραγκόκοτα. Γίνεσαι. Έξω πατάω. Ναι, πατάς. Δεν μπορώ το. Δηλαδή, καλά, εδώ που να τρέξουμε στην πόλη, ρε φίλε, τώρα χωρίς πλάκα. Δηλαδή, σταυρωμένοι. Οι μισοί δρόμοι είναι διαλυμένοι. Άκουγα και χθες το φιλαράκι του Στεφανάρα. Που... Άκουγα το Στεφανάρα. Τι έκανε ο Στεφανάρα. Έλεγε κάποιου δρόμου που είναι διαλυμένου. Εντάξει. Φτιάξαμε ποδηλατοδρόμου, δεν έχουμε κανονικού δρόμου. Με τα χαλάμε τα αυτοκίνητα, χαλάμε τα μορτισέρ, χαλάμε τα ταλάσσα. Για μην χαλά τη άλλη αμφιβολία. Οι μισοί δρόμοι μα είναι διαλυμένοι εδώ. Πρέπει να κάνουμε ζυγζάν. Το εμπόριο αυτοκίνητο τα κάνει. Οι φανατζίδε τα κάνουν. Τα κάνουν. Ναι, είναι και αυτό τώρα, αλλά. Το να βρίσεις κάθε μέρα εσύ του δρόμου, λακκούβες, μπαμ, μπου, μπαμ, να χαλάνε αυτοκίνητα. Θα πάει σιγά. Μόνο σιγά με συμπόλοιπε, παιδιά, ναι, δεν γίνεται. Μόνο σιγά. Προσαρμόζεσαι ανάλογα. Ναι. Το ποδηλατόδρομο το έκανε και πήρε τα λεφτά από το ΕΣΠΟ. Ωραίο είναι. Οι κανονικοί δρόμοι σου λέει έχουν χαλάσει. Τώρα, εδώ πέρα τώρα, δεν ξέρω, έγινε ένα ρήγμα εδώ. Άμα του δώσουν λεφτά. Κάτι κοτρώνεσαι τα σου. Άμα του δώσουν για το ΕΣΠΑ, θα πάρουν, ξέρω εγώ, 10 δραχμές. Θα κλείσουν. Θα βγάλουν τι δύο μέσα για τη λακκούβα και τα 8 τα φάνε. Ναι. Έτσι γίνεται. Αυτά τα ΕΣΠΑ έχω κάνει δουλειά, Άμα δεν φας από το ΕΣΠΑ, τι θα κάνεις? Ένα ΕΣΠΑ. Εσύ, δεν θα τρώγεις κι εγώ. Θα τρώγαμε, λέει. Τον κόκκινο, δεν τον βάλαμε εκεί. Εσύ, τρία λεπτά πέρασαν. Τι πράγμα είναι. Τρία λεπτά άντεξε χωρίς. Γιατί να κατηγορήσουμε τους άλλους, δηλαδή. Αφού και εμείς τα κλέβαμε. Κάτσε, φίλε, δικά μας είναι. Αυτά. Να σου πω κάτι. Άκου να σου πω. Okay. Εγώ είμαι πολύ νορμάλ. Ναι, νορμάλ, νορμάλ. Γιατί τον κατηγορήσω? Ωραία. Τώρα, μην κλέβεις, πρόσεξε. Ναι. Η αναλογία μπορεί να γίνει ανάλογα και να βελτιωθούμε. Δηλαδή, αντί να βάλεις τα δύο. Αντί να βάλεις τα δύο. Βάλε τα 8 και πάρε τα 2. Εντάξει, άντε, λες άνθρωπος, είσαι αμπίσω πειρασμό. Τον εργολάβο, δεν το δώσεις. Ας πάρε. Από τα 8, πάρε. Ας πάρε και ένα εργολάβο. Ένα εργολάβο. Και ας σου μείνει 5. Αλλά μην κάνεις τα 2 και κάτι. Για να μην μιλήσει. Ένα και αυτό. Το λογιστή πρέπει να τον έχεις. Φίλο, να το δίνεις λεφτά. Έξτρα. Ή άμα είναι γυναίκα, να τον έχεις στο κρεβάτι. Άντε πάλι. Για τον έχεις στο χέρι. Άντε, ναι, τσακωμένο. Δηλαδή, ή άμα είναι γυναίκα στο κρεβάτι, ή λογιστή να τον έχεις στο αυτό, στο καρτζιλίκι. Αλλιώς θα πηγεί και θα. Μπαλαμούτι θες, δηλαδή. Έτσι. Άρα, πραγματικά αυτό που γίνεται με τους δρόμους εδώ στην πόλη μας και δεν βλέπω να φτιάχνεται και τίποτα. Γιατί να το φτιάξει. Δεν βλέπω να φτιάξει. Πήρε κανένα ΕΣΠΑ για να το φτιάξει. Γιατί να το φτιάξει. Ποιο ο λόγο. Το ποδηλατόδρομο το φτιάξαμε. Πήρε το ΕΣΠΑ. Που είναι. 5%, 1% δεν πήρε χρήσιμο. Το ΕΣΠΑ. Ας πάρουμε και ΕΣΠΑ για τους δρόμους. Δεν το δίνει. Άμα θα δώσει. Λοιπόν, γιατί να κατηγορείο. Σαν σήμερα. Πάμε. Δεν κατηγορώ κανένα. Απλά εγώ κάνω μια επισήμαση ότι οι δρόμοι μας σχεδόν σε όλα τα μη και πλάτη της πόλης, όπου και αν πας, είναι ψιλοχαλασμένοι. Εσύ είναι χαλασμένοι. Γιατί. Κάποιος πρέπει να τις φτιάξει. Σιγά. Να πάμε το βραδάκι 11 η ώρα που κοιμάται πλέον η πόλη. 11 η ώρα κοιμάται η πόλη. Να ξέρει, δεν υπάρχει ψυχή. Εγώ χθες ήμουν στο φίλο μου του γιατρού, είχαμε κάτι δουλίτσες τέλος πάντων. Κατάλαβα. Γύρισα αργά. Ναι. Άδεια.
Άδεια, αργά, μην φανταστεί τώρα αργά. Δεν πειράζει, γλεντήσατε 20 χρόνια μια καρά. Τώρα 20-25 γλεντήσαμε. Ναι. Θέλετε συνέχεια στο γλέντι να είστε. 20-25 γλεντήσαμε. Θα κλείσουν οι αρτηρίες σας, θα πάνε. Για τα παιδιά μας τώρα να κάνουμε κάτι τουλάχιστον. Τα παιδιά σας θα πάνε. Τα παιδιά θα πάνε εξωτερικό, ε. Πάνε Γερμανία, Βέλγιο. Ναι. Θα πεθάνει εσύ εδώ πέρα. Μίβρε, μίβρε. Θα σε βρουν στην καρέκλα μετά 20 μέρες σαν τον Παπαγιανόπουλο κοκαλωμένο να πούμε. Φακέ και την πιτσιρίκα. Ο Παπαγιανόπουλο είχε την πιτσιρίκα. Εσύ στα 70. Δύσκολα, ναι, δύσκολα. Δεν θα είναι τα θέλω μου, ναι. Με τη σύνταξη θα πάρει από το ΙΚΑ δεν θα. Ήκα δεν παίρνουμε ΙΚΑ εμείς. Τι θα πάρεις. ΙΚΑ θα πάρουμε. ΙΚΑ θα πάρεις. Θα πάρεις. Λοιπόν. Τι θα πάρεις, θα βάλουμε στο χρυσό αυτό. Να... Στο χρυσό αυτό θέλω. Αυτό ναι. Το χρυσό θέλω. Σαν σήμερα. Ναι. Ιδρύεται, γίνεται, έχουμε ορόσημο στις ταινίες τρόμου. Mm. 1933, πριν ξεδιπλωθούμε, γιατί έχουμε πολύ πράγμα σήμερα. 33, ναι. Έχουμε μπάλες, έχουμε πόλεμο, έχουμε. Πόλεμο με δεν ασχολούμαι. Για νίκη, έχουμε. Δεν ασχολούμαι. Πόλεμο είναι για τηλεόραση. Δεν βλέπω τηλεόραση καθόλου. Εσύ. Τίποτα, μηδέν. Ναι. Εμάς το ραδιόφωνο τώρα ο πόλεμος ναι. Μας έχει κάνει πολύ κακό. Τώρα θα σου πω εγώ τις επόμενες μετρήσεις. Δεν θα. Πολύ κακό. Κύριε, γιατί αυτοί που ήταν να κάτσουν ραδιόφωνο, τώρα κάθονται. Το πρωί βλέπει τον πόλεμο, να πούμε. Μόνο μανιωδώς. Γιατί αυτό είναι η συμβία του. Εσύ είναι κάτι που μας συγκλονίζει, κάτι που έρχονται συνέχεια εξελίξεις. Νέα, μαντάτα, δεν ασχολούμε καθόλου. Τιμές πέφτουν, πετρέλαια, ιστορίες μπουκάρουν. Δεν ασχολούμε. Ναι, δεν ασχολείς. Δεν ασχολείς, αλλά ασχολείται όλος ο κόσμος. Πώς θα κρατήσει. Ναι. Ένας πόλεμος κανένα μήνα ακόμα. Πώς θα. Να τελειώσει αύριο, μπορεί να τελειώσει αύριο να επιστρέψει. Δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, δεν ασχολούμε. Σαν σήμερα, 1933. Πες τι έγινε. Έχουμε την πρώτη ταινία τρόμου. Όπου κάνει την εμφάνισή του στις κινηματογραφικές αίθουσες της Νέας Υόρκης. Ποιος? Ο Χίτσκοκ. Ο Κινγκ Κονγκ. Ποιος? Ο Κινγκ Κονγκ. Ο Κινγκ Κονγκ. Ο γορίλας, ο τεράστιος που μπαίνει εκεί, τα διαλύει όλα. Το 1933, ναι, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, σχεδόν ένα αιώνα. Δηλαδή κάποιοι κουν Κινγκ Κονγκ και λένε τώρα ταινίες που ήταν το 80, το 90. Ναι. Από το 1933 το είχα συνέβη. Γιατί 80 εμείς το είδαμε τον Κινγκ Κονγκ. Ναι, αυτό σου λέω. Στη θύρα 4 τον είδαμε τον Κινγκ Κονγκ. Άντε παλά, ναι. Είπα και εγώ. Δεν θα πει τίποτα. Θύρα 4 πάω. Καρδιά Κινγκ Κονγκ εκεί είδαμε. Ξεκίνησε και 15 με Γρηγόρη ναι. Και 19 πάω. Κάκαδα Κινγκ Κονγκ και 14, 18, Κινγκ Κονγκ στην Τούμπα. Ο Κινγκ Κονγκ πρόλαβε. Έτσι έκανε λαό. Ο Κινγκ πρόλαβε. Βέβαια, έκανε λαό. Ναι. Ο Κινγκ Κονγκ πρόλαβε και το γήπεδο στο. Στο Συντριβάνι. Στο Συντριβάνι. Ναι. Παοξής ήταν ο Κινγκ Κονγκ. Άλλο παρακάτω. Σαν σήμερα ποιο γεννήθηκε. Σαν σήμερα ποιο γεννήθηκε. Ο τελευταίο ηγέτη τη Εσουσουδού. Ποιο ήταν. Ο Γκορμπατσόφ. Ήταν ο τελευταίος. Μετά ναι. Τέλος. Έγινε Ρωσία, διάσπαση, Λιθουανίες, Λευκορωσίες. Δεν με συγκινούμε. Είχε την Αφρική στο κεφάλι. Τι θυμάσαι τον Γκορμπατσόφ. 1931 ζει ναι. Ακόμα ο Γκορμπατσόφ. Ζει ακόμα. Βέβαια. Δεν πέθανε. Όχι. Κάτσε το μνημονέσω. Βάλτε τον λίγο στη γυάλα σου. Το 31. Το 30. 91 χρονών. Δεν γυμναζόταν. Μπράβο του. Μια χαρά. Δεν του φαινόταν. Δεν του φαινόταν. 91. Σαν σήμερα έχουμε επίσης. Τεράστιο μουσικό να γεννιέται. Ποιος? Αναφέρομαι στον Ρόρι Γκάλαχερ. Ναι. Το 48 γεννηθεί. Ζει. Όχι, αυτός πέθανε πιτσιρίκος. Από τα χασίσια πέθανε. Δεν ξέρω από τι, αλλά για... τεράστιος μουσικός. Για από τι να πέθανε αυτός. Αυτός δηλαδή. Πέθανε το 95. Τι να πια, και πολύ έζησε. Πόσο, 37. Ναι, κύρωση του είπα τους έπαθε αυτός. Ξέρεις τι είναι αυτό, ε. Πίνεις δύο ποτά. Το ποτό, το πολύ. Και μεθάς. Έχω ναι. Κάνει δύο φίλους που. Σταμάτα πάλι, έλα ρε. Όλα από εδώ, όλα από εκεί, ρε Μπαγάσα. Πάμε παρακάτω. Σαν σήμερα πέθανε ο τεράστιος Έλληνας αρχιμάγειρας, ο Νικόλαος Τσέλεμεντές. Ναι. Έτσι, τεράστιος, δάσκαλος μαγειρικής. Βέβαια. Εντάξει, μια χαρά είσαι, βλέπω. 80 χρονών πήγε. Πολύ καλά πήγε. Πήγε καλά το 1878. Και πολύ έζησε. Είναι ο πρώτος διδάξας έτσι γύρω από τη μαγειρική που είναι άντρας έτσι. Και κάνει τη διαφορά. Οι άντρες είναι καλύτεροι μάγειρες. Λέω ναι, εντάξει, δεν το συστάμε. Ζηλεύω, το ζηλεύω πολύ. Λέω ένα top chef, δεν βλέπει γυναίκα. Αλλά, θα βλέπει μόνο άντρα. Δηλαδή ή κάτι ναι. Επαγγέλματα τα οποία τα ζηλεύω. Μάγειρα. Το μάγειρα δεν το φτάνει. Σε αγόρι, άμα πει μια κουζίνα που ξέρω ότι διαλύσει σαν τον τάζι. Θα τα κάνει όλα ανάκατα. Εγώ πρέπει να γίνω βοηθό. Το δεξί του χέρι. Του μάγειρα. Του μάγειρα, ναι. Τι θα κάνεις δηλαδή δεξιά. Μου λέει πάνε αυτό, τι κάνε εκείνο, κόψε το κρεμμύδι, κάνε αυτό. Σε φάκι, σε φάκι θα είσαι. Σε φάκι, ναι. Μικρό σε φάκι. Θα γούσταρα να είμαι σε μια βοηθό. Βοηθός, κάνε, φέρ' το μέντα. Δεν το έχω κάνει, ρε παιδί μου, δηλαδή. Ναι. Πάρτε τώρα, παιδιά. Παράγεις κάτι, ρε παιδί μου, είναι ωραίο πράγμα. Φαγητό, είναι... φτιάχνεις. Κάνεις φαντασία, συνδυασμούς. Ναι, ναι. Είναι ωραίο πράγμα. Μα εγώ δεν το έχω και πιστεύω ότι εφόσον δεν το έχω, δεν θέλω να ασχοληθώ. Δεν είμαι εγώ μέχρι αυγό, βρασό και τόστ. Εκεί είναι το ταβάνι. Συμπορέσει ένα πτώμα μέσα στο αυτό. Σταμάτα, ρε. Λοιπόν, σαν σήμερα ναι. Έχουμε τον Γιάννη Μπεχράκη να παίρνει αυτό το οποίο κυνηγά πολλά χρόνια μανιωδώς. Ο Κωνσταντίνος ο Πετρωτός, το φιλαράκι μου, αλλά δεν τα καταφέρνει. Τι κυνηγά. Σαν σήμερα, λοιπόν, ο Γιάννης ο Μπεχράκης παίρνει το Πούλιτζερ για την κάλυψη της προσφυγικής κρίσης το 2015. Έτσι, το ανώτατο μπορεί να πάρει, λέει, παιδί μου, βραβείο, ένας δημοσιογράφος, ένας φωτοειδησιογράφος. Λεφτά πήρε.
Όχι, λεφτά δεν ξέρω τι παίρνει. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν, ναι, αλλά... Δηλαδή, άμα έρθει η ΔΕΗ από όλου εδώ, στο... θα πάει εκεί στο. Εδώ πέρα στο Μετρόπολη, ποιο είναι πιο κοντά εκτός. Εγώ ψεύω Πετρωτό είναι κοντά στο Πούλιτζερ. Στο? Στο Πούλιτζερ να πάρει βραβείο. Ο κόκκινο. Σταμάτα, ρε. Αν έλεγε έναν από εδώ μέσα που αγγίζει το Πούλιτζερ. Ο κόκκινο. Γιατί λε το γράμμα. Τι, ο κόκκινο. Είναι... δεν κάνει έρευνα. Κάνει πρωτιές. Πρωτιές κάνει. Στο τρίλεπτο κάνει λάθος. Σταμάτα. Αυτό είναι πρωτιά. Δεν υπάρχει. 20 λεπτά, 3 φορές τον άλλο. Πρωτιά είναι αυτό. Δεν μπορείς χωρίς τον Γρηγόρη. Δεν μπορείς εσύ. Δεν μπορείς. Θες Γρηγόρη γύρω γύρω. Ανακαλύπτει πράγμα. Έχεις δει εσύ να ανακαλύπτει παίκτη που δεν παίζει. Καλό είναι. Ο Καρδίτσας λέει απευλήθη. Εντάξει, δεν λέει πει η Καρδίτσα και είπε ο Καρδίτσας. Εντάξει, όχι, απευλήθη με ο παίκτη τη Καρδίτσα, ο Καρδίτσα. Τώρα σοβαρά, ποιο ψεύδει. Ο Πούλιτζερ εδώ είναι στον όμιλο, ποιο μπορεί να. Ο Μπούζος, φίλε. Ο Μπούζος, έτσι. Ναι. Ναι, έβγαλε δυνατός. Άνθρωπο, εγώ θα το έδινα. Δυνατό. Πήγα να δίνουν 12 άτομα έναν, του είπε καπαλιό δολοφόνη κτλ. Τρεις ήταν. Για το κύπελλο του Μακεδονικού, όχι, όχι, τρεις ήταν. Α, τρεις ήταν. Το έχω μάθει το σκηνικό, γι' αυτό σου λέω. Εγώ μάθα παραπάνω. Εγώ μάθα ήταν τρεις που έκανα και πήγα προς το μέρος. Τρεις ήταν συγκεκριμένοι. Και ξέρω και ποιοι είναι κιόλας. Γι' αυτό σου λέω ότι ήταν τρεις. Εντάξει, okay, έκανα μια κίνηση προς τα εκεί. Τρεις ήταν. Τρεις πήγαν να δίνουν έναν. Ναι, έναν του τύπου. Πήγαν τον τύπου. Γιατί πήγαν τρεις. Λοιπόν, ποιο ο Μπούζος θα πάρει πούλησε τώρα. Τον έβγαλε και αντί να πει τον πόνο του άνθρωπο. Είπε συγγνώμη. Είπε συγγνώμη ο ίδιο για την ατάκη. Την άλλη μέρα αντί να πούνε. Τρεις έστω κοπρίτες πήγαν να επιτεθούν τον πρόεδρο του Ηρακλή και αυτός τους έβρισε κακός. Η συγγνώμη του πρόεδρου του Ηρακλή. Όχι Πούλιτζερ θα του δίνα. Φέκα Πούλιτζερ θα του δίνα. Εγώ πάντως επειδή με τον Πετρωτό είμαι και ίδια σιρούλα μαζί ξεκινήσαμε τότε το 98 και αυτά, θα λέω, έδινα στον ναι. Πετρωτό τι το Πούλιτζερ. Στον Πετρωτό θα το δίνα. Δεν θα πάρεις Πούλιτζερ ποτέ. Πετρωτέ, Πετρωτέ. Αυτό είναι. Τι είναι αυτοί οι ακροατές μας, φίλε. Σε όλα. Λοιπόν, χαιρετισμούς έχεις από τον Φαν Γάλ της καρδιάς μας, ο οποίος θέλει να πάμε, λέει, εκεί θα μας κεράσει. Πήγα προχθές. Απήγες, έφαγες στο κέρασμα. Ένα τυρί κερνάει, δηλαδή... Για πες σε κέρα. Σε κέρασε όμως ο άνθρωπος. Πήγες και ένα γλυκό, προλαβαίνεις. Βγάζει ένα γλυκό 5 τόνους ζάχαρη εκεί πέρα. Ναι. Άμα το φάσει. Το γλυκό είναι το ζάχαρη. Διαβητικός θα γίνει, θα πούμε. Ναι. Εντάξει. Ήρθε εκεί με το χέρι σπασμένο. Τόσπασε. 58 χρόνια. Τόσπασε. Τώρα πανηγυρίζω όμως εγώ. Γιατί επειδή έφυγε ο Γιαννίκης. Έφυγε, λέει ο Καράβλαχος. Άντε, λέει ξού από την ομάδα μας. Μπίπ, λέει. Λέει αυτός Καράβλαχο τον Γιαννίκη. Και αυτός είναι από το Πετρίτσι Σερών. Κατάλαβε. Στο Πετρίτσι Σερών είναι όλοι από το Παρίσι. Γιατί να πει τώρα. Τι να πει. Εντάξει, σου λέει αυτό τώρα εγώ εδώ. Λέει τον καράβλο από τον άλλο. Είμαι σε κεντρικό σημείο τη πόλη. Αυτό που είναι σε κεντρικό. Πήγε ρε μπαγάσα, πρόλαβε. Πήγε πάντω έτσι. Ποιο. Πήγε ρετά πάλι εκεί στον. Πήγα με την Ευγενούλα. Την έβγαλε μετά. Άμα πει Ευγενούλα, σταματάει κουβέντα. Ευγενούλα είναι. Εν τω μεταξύ λέει το γλυκό. Βλέπω ένα εκεί που ήταν 5 τόνου ζάχαρη. Λέω Ευγενούλα, φάτο είσαι και αδύνατη. Έκανα δεξιά για να μην το βλέπω, για να μην το φάω εγώ. Γιατί δεν αντιστέκεσαι. Δεν τρώω γλυκό. Λοιπόν, έχουμε βάλει. Έχουμε βάλει μια ξανθιά κορασίδα πάνω, ετοιμάζεται να κάνει ποδήλατο. 55 σε ρεφαγάλ. Είσαι 55 σαν τον Ντινό. Αυτή είναι γυναικάρα, ρε. Θ' άρεσε αυτή, ε. Βέβαια. Κοίτα να δεις τώρα τι έπαθε. Με σηκώθηκε, τη δει. Τον άρεσε. Φυσικά γυμνασμένη, κάτι είναι γυμνασμένη. Ναι, έχει γυμνασμένα πόδια. Γυμνασμένη πόδι, γυναίκα είναι. Cool vibes γράφει πάνω. Cool vibes. Μάλιστα. Ναι. Αυτή μάλιστα. Σ' αρέσει. Λοιπόν, καταρχήν πολύ γυμνασμένη. Head manager, επιτέλους πήρες μια επιβράβευση μετά από 2 χρόνια που μας κάνεις εδώ αυτές, πέρα. Τέτοιες θα βάζεις. Ναι, με το ποδήλατο, τα αθλητικά βάζει της. Τις... Δεν σε πειράζει που δεν φοράει πολλά ρούχα όμως. Όχι, δεν είναι πρόστιχη η φωτογραφία, πολύ γυμνασμένη. Πολύ γυμνασμένη. Οι άλλες που βάζει με τα χείλια. Τι περίεργο τρένο είναι αυτό. Τα στήθη, τις σιλικόνες. Αυτή είναι, δεν έχει τίποτα. Είμαι στα γυμναστήρια τη βλέπω. Αυτή είναι τη γυναίκα, βέβαια. Αυτή δεν είναι Ελληνίδα, εσύ Ολλανδέζα είναι. Πε στα γυμναστήρια. Α, τη βλέπω στα γυμναστήρια, ναι. Τι θα είναι αυτή. Αλλά αυτή δεν σε προκαλεί τώρα που φοράει μόνο το string, ας πούμε. Μόνο το... Όχι, δεν είναι πρόστιχο. Θα με τρελάνε, ρε. Είναι γυμνασμένη. Είναι γυμνασμένη. Ούτε χίλια πρισμένα έχει, ούτε οι σιλικόνες έχει. 30 ετών. Ούτε τα βυζιά να τα βάζει, να τα φουσκώνει και να τα κάνει. Βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε αυτή μια μάλιστα. Ωραία κορασίδα με δίπλα σε αθλήτρια. Είναι αθλήτρια η γυναίκα. Τι θες αυτή. Είναι αθλήτρια η γυναίκα. Τον αθλητριά σα πω τώρα τι γίνεται, επειδή τον ξέρω. Πρώτον, είναι ξανθιά. Δεύτερον, έχει κοντό μαλλί. Τρίτον, είναι γυμνασμένη. Και η τσίτσι δυνάβγαινε, δεν θα έλεγε τίποτα. Ισχύουν όλα αυτά που είπα. Το κοντό μαλλί το ξέρει από παλιά. Μόνο αυτό. Και άλλα. Γυμνασμένη δεν είναι. Ναι. Ξανθιά δεν είναι. Ναι. Τι άλλο, ρε φίλε, έχω κάνει ακτινογραφία. Δεν να είναι. Δηλαδή, πρισμένη 30 ετών με τις σιλικόνες και τα ψεύτικα τα χείλια. Ναι. Σάρλι Φίνιξ τη λένε την κορασίδα. Πώς τη λένε? Σάρλι Φίνιξ. Πολύ καλή. Από κάτω από το ποδήλατο στέλνετε καλημέρες, στέλνετε σχόλια, ήδη έχει γίνει χαμούλη. Τα πόδια της τρελάθηκε με τα πόδια της. Τι να τρελαθείς με τα σχόλια. Bonjour κουμπαράκια. Κουλ, φέρε το κουμπαράκι στο μαγαζί που δουλεύει ο Σάβας να κεράσουμε. Α, πάμε, ναι. Ποιος είναι ο Σάβας? Ο άντρας της αδερφής της Τζέννης. Τι είμαστε με αυτόν, κουνιάδι μας, τι είμαστε, τα μπερδεύω εγώ πάντα. Δεν ξέρει τι. Ματζανάκια είμαστε. Ο άντρας
Τη αδερφή. Τζέννη. Μην μπλέκει με κολόσογα. Ο μπατζανάκια είμαστε τώρα. Μην μπλέκει με τα κολόσογα. Καλά, με αυτό δεν είμαι εσύ. Ωραία, μην μπλέκει. Με αυτόν είμαι επειδή. Μην μπλέκει. Θε να πάμε εκεί. Είναι πολύ ωραίο. Είναι δίπλα στα δικαστήρια. Δεν θέλω τα κολόσογα. Στα δικαστήρια πήγαινα συχνά. Ναι, θα πα εκεί. Θα φά, θα πιει, είναι πολύ δυνατά. Θα τον φέρω. Γιωργάρα, θα τον φέρω. Φιλαράκι. Πήγα εκεί και μου έκανε μια μπριζόλα το φιλαράκι μου ο Γιώργο. Είσαμε σένα. Είσαμε σένα, σου λέω. Και μου λέει αυτή η μπριζόλα είναι να φαγωθεί σήμερα. Αν φαγωθεί άλλη μέρα ή νωρίτερα μετά δεν έχει την γεύση. Δεν είναι ότι θα φάμε την μπριζόλα. Ναι. Το τι θα συνοδεύει την μπριζόλα σε παχαίνει. Θα φας πατάτες και κάτι τέτοιο. Δεν έχει εκεί τέτοια. Θα φτιάξει με σαλάτες. Δεν έχει τέτοια εκεί. Κρεμμύδια. Έχει ειδικό μενού. Δεν τα έχει αυτά. Είναι ειδικό μενού, σου λέω. Εγώ πάντως πήγα και έφαγα κάπου που με κεράζανε. Καλά, εντάξει. Ναι, για πες τι σε κεράζει. Πριν 10 χρόνια. Α, 10 χρόνια, εντάξει. Δεν μετράει. Έχει διαγραφεί. Έχει διαγραφεί. Το πιο ωραίο κέρασμα που έχω πάρει. Έρχεται εδώ ένα το μεσημέρι, στέλνει ένα μήνυμα. Ναι. Έχει ένα μπουκατσατζίδικο πάρα πολύ καλό, πολύ γνωστό. Ναι. Στη Βασιλή Σόλγα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι ανοιχτό. Η νύχτα τότε πήγαιναν το πρωί και πήγαιναν. Ναι, ναι, ναι. Κινούσαμε από εκεί και σταματούσαμε για μια μπουκάτσα. Στα καλά τα χρόνια. Ναι. Γεια σου, Ραπτόπουλε και κόκκινε. Στέλνει το μήνυμα. Μάστ. Θέλω πολύ να έρθετε να φάτε. Μπουκάτσα και τα λοιπά. Πρωινό και τα λοιπά. Ναι. Έχω διέτη. Έχω διέτη και για τον Ραπτόπουλο, λέει. Ναι. Το έχω διέτη, το λέει σε μία λέξη. Έχω διέτη. Ναι. Διαβάζει ο κόκκινο το μήνυμα. Πάλι εσύ, τέταρτη φορά, σε 20 λεπτά. Διαβάζει ο κόκκινο το μήνυμα. Για όθο Ραπτόπουλο και κόκκινε. Έχω διέτη και για τον Ραπτόπουλο. Τι έχω διέτη, του λέω. Έτσι γράφει εδώ. Τι έχω διέτη. Τι έχω διέτη, κολλάει ο κόκκινο. Ναι. Έχω διέτη. Τι είναι ο έχω διέτη. Και τι λέει ο κόκκινο. Αυτό λέει από το μαγαζί, λέει. Ο εχοδιέτης. Σταμάτα. Και έχουν τρακάρει 40 μάτια. Σταμάτα ρε εσύ. Ο εχοδιέτης. Μας κάλεσε να πάμε. Ο εχοδιέτης. Ο εχοδιέτης. Έτσι να σε πω τώρα. Εγώ αυτά που έχω ζήσει σε αυτή τη ζωή, άμα γίνουν δηλαδή 200 μισθοί. Εγώ λέω να γράψει ένα βιβλίο μαζί με τον εχοδιέτης. Που έχει τα πνευματικά δικαιώματα, γιατί αυτό δημιουργεί τις ατάκες. Έτσι τώρα εσύ μπορεί να το πουλάσει. Δεν να πάρει. Ναι. Ο αυτό δημιουργεί τι ατάκε. Για να κάνετε ένα βιβλίο. Ο έχω διέτη. Έχω έναν φίλο που κρατάει στατιστικά και ατάκε. Έχω έναν φίλο που έχει ολόκληρο αυτά τόμο. Αυτά που έχει κρατήσει ο Μπανιώτης τι ατάκε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό το αυτά πράγμα. Μπορεί να γίνουν βιβλίο. Τα μαζεύει όλα μαζί και γράφει τα απομνημονεύματα. Ο φίλος θα έχει κάνει 30 ταινίε. Δεν το συζητάμε. Σε 17. Πόσα χρόνια κάνω εκπομπή με τον κόκκινο. Πόσο χρόνο είναι ευγενούλα. 17 χρόνια. Από το 5. Από το 5. 17 χρόνια. 17 χρόνια, φίλε, έχει γραφτεί εδώ ο Πάπυρο. Τώρα γιατί μου το στέλνεις αυτό, ρε φίλε, για να το πω στον άλλον και να γίνει χαμός. Πες το, δεν πειράζει. Έκανε τουιτάρισμα ο Τσιτσιπάς και λέει το Μαλιμπού είναι μαγικό μέρος. Ναι. Ο Τσιτσιπάς. Και από κάτω τρώει κράξιμο. Ναι. Γιατί του λέει έχεις και από τη Ρωσία ρίζες. Καταρχήν αυτό ο Ρώσος με τη μάνα την άσχημη τη Ρωσίδα. Πάλι προκαλεί, θα τον κράζει ο δικός. Ναι, το ξέρω, ρε Συγχρήστο. Αυτό να δω που έχει τη μαμά την άσχημη από τη Ρωσία. Δεν φαγώθηκε. Ναι. Ο μπαμπάς είναι κούκλος από εδώ από το. Καρφίτσα, είναι κούκλος. Τρίκαλα από πού είναι. Δηλαδή, άμα σου πω, δηλαδή, τι ανομαλία έχει αυτό. Τι ανομαλία, ναι. Αυτό είναι ωραίος άντρας. Ο Τσιτσιπάς. Ωραία, εντάξει, πάλι. Ωραία, είναι κούκλος. Τι να λέμε. Άκου τώρα. Σου λένε τώρα χωρίς να έχεις δει. Ο μπαμπάς του Τσιτσιπά παντρεύτηκε μια Ρωσίδα και έκανε τον Τσιτσιπά. Το μυαλό σου πού θα πάει. Ότι είναι κούκλα η Ρωσίδα και ο άλλος είναι κανίβαλος. Λογικά. Είναι αντίθετο, ρε φίλε. Λογικά, ναι. Αυτό είναι αντίθετο. Λοιπόν, ρε, άκου τώρα, Κωστή, τι γίνεται στο προάβλιο χώρο της Red Rock. Άκου τι γίνεται εκεί ο φίλος μας ο Μάκης. Πέρα κουλ για όλα αυτά ο ΠΑΟΚ λέει σύμφωνα με το διπλανό σου. Το ραπ. Καλημέρα, δράμα. Για όλα αυτά όλοι. Ναι, όλοι μας θέμε. Φυσικά, όλοι. Έχουμε φτιάξει αυτή την πολύ κακή. Και... Απλά εσείς νομίζετε ότι είστε αθώοι. Αυτό πολύ το όχι, κανένας το πιστεύει. Αυτό είναι το πρόβλημά σε εσάς. Δεν νομίζω. Καλημέρα από Καρδίτσα. Όλοι είναι ένοχοι, το ξέρουν, εκτός από εσάς. Εσείς νομίζετε ότι είστε αθώοι. Ποιος έπαιρε ότι αισθανόμαστε. Νομίζω ότι είστε αθώοι. Ποιος, άσο Μπούζα, ποιος, άσο Μπούζα, άσο Καραμέλα. 40 χρόνια αδικημένοι. Ποιος το είπε σε αυτό. Εγώ το λέω. Ποιος το λέω. Πόσο λες αυτό. Σας πειράζουν 40 χρόνια, σας κάνουν. Ναι, πόσο. Δηλαδή εμείς ζούμε σε άλλο πλανήτη, δεν ξέρουμε τα λάθη μας. Σε άλλο πλανήτη ζούμε. Τώρα, σάλια μάλια. Καλημέρα από Καρδίτσα. Κατατρεγμένη. Κουλ. Cool. Δεν συγκρίνονται τα Καρντάσια με τους Αθηναίζους, πες στο κουμπαράκι σου που την είδε και πρωτευουσιάνος. Λέει ο φίλος μας Σωτήρης ο Καρδιτσιώτης. Τα είδα εγώ τα Καρντάσια. Καλή. Σε συνεργασία, ναι. Σε συμπεριφορά, τα είδα τα Καρντάσια. Δεν πήγες να δεις κάτω όμως. Δεν έχω απέτηση από τους κάτω. Εντάξει. Ξέρω τι είναι κάτω. Όταν θα πας να δεις κάτω. Θα κάνεις τη σύγκριση. Η κάτω ξέρω τι είναι. Ο Ολυμπιακός ξέρω τι είναι. Ναι. Οι Αθηναίοι ξέρω τι είναι. Οι συνεργάτες κάτω ξέρω τι είναι. Ωραία, ξέρεις και τι είναι εδώ. Δεν έχει καμιά διαφορά, αυτό δεν θα σου πω. Άρα όλοι το ίδιο είναι. Άρα και για πριν που έλεγες. Δηλαδή μέσα σε δευτερόλεπτα έχεις κάνει κολοτούμπα ολικής πάλι. Δεν τρελάνε. Κατάλαβες καλά τι είναι. Ναι. Μια χαρά κατάλαβα. Λες ότι ξέρω τι κάτω. Είμαστε όλοι αμαρτωλοί, ναι.
Αλλά εσείς νομίζετε ότι είστε αθώοι. Αυτό δεν είμαστε αθώοι. Αυτό είναι το θέμα. Όχι, όχι. Εκεί παίζω εγώ μαζί σας. Καλημέρα, λιοντάρια. Λιοντάρια. Ναι. Καλημέρα, κριτική ζώνη Εύρου. Καλημέρα, Χάιλμπουργκ Γερμανίας. Μπράβο. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Ξάνθη. Καλημέρα, Κόσοβο. Διαβάζω μόνο τώρα πολύ γρήγορα. Καλημέρα, Κουλ. Με θετικά. Κόσοβο, ποιος είναι? Φίλος μας, ο Γιώργος. Να προσέχει το ΝΑΤΟ, πες. Αφού ΝΑΤΟ είναι αυτός, εκεί τώρα τι να έχει. Παδός του ΝΑΤΟ. Καλημέρα. Θα μας δώσει καμιά φανέλα του ΝΑΤΟ. Έχουμε, δεν μας έφερε ο άνθρωπος. Γιατί δεν μας έφερε φανέλα ΝΑΤΟ. Φανέλα ΝΑΤΟ. Με αυτή η κυκλοφορία. Από το βράδυ θα έρθω με φανέλα ΝΑΤΟ. Πας έξω από το βράδυ στο live θα έρθω με φανέλα ΝΑΤΟ. Ναι, θα έρθουν οι κομμουνιστές, θα μας δίνουν. Έχω και ριζοσπάσει. Τι έχεις? Δεν μπορεί να έχεις ΝΑΤΟ και ριζοσπάσει. Γιατί είναι αυτός είμαι. Ναι. Καλημέρα, Νέα Ζύχνη. Εκεί από το κέντρο υγείας μας ακούει ο Αριστίδης. Τη Ζηλιάχοβα. Ναι, από εκεί μα. Ζηλιάχοβα τη λένε, δεν τη λένε Νέα Ζύχνη. Πώς, τι είναι Ζηλιάχοβα. Ρωσίδα είναι. Ζηλεύει ένα στον άλλον. Α, Ζηλιάχοβα. Ζηλιάχοβα, Ζηλιάχοβα. Νόμιζα Ρωσίδα, πώ το Ζηλιάχοβα. Ο Γκάκη είναι από εκεί. Πόσο, για κάνε λίγο να προωρήσει. Ακουστεί, εντάξει. Τι ώρα παίζει πάω να βγει. Τα τομάρια να πάρει. Αντιπαουξή, δυνατό αντιπαουξή. Εγώ τον έχω δει να πανηγυρίζει γκολ που δέχεται το Πάοκ. Λέω, κοίτα να το δει. Ούτε να ήταν, ξέρω εγώ, τρελαινόταν με τον Πάοκ. Λοιπόν, για πάμε λίγο τώρα σιγά σιγά γιατί έχουμε ματσά. Καλημέρα Παρίσι. Και Παρίσι. Από τη Σύγκριση στο Παρίσι με πήγε. Μας ακούνε και από το Παρίσι. Τι κοινωνιολογική αντίθεση είναι αυτή. Έχουμε εδώ πολύ πράγμα, ρε φίλε. Δες εδώ τι γίνεται. Μας υπάρχει άνθρωπο που μας ακούει στο Παρίσι. Στο Παρίσι είναι. Ανώμαλος. Ο Θάνος εδώ πέρα. Ανώμαλος. Έλα μποζού κουμπαράκια. Κουλ, φέρε το κουμπαράκι σου. Αυτό το διαβάσαμε. Και τι λέει. Φέρ το σηκωτό. Να τσεπάω εκεί. Εκεί να φας την πριζολάρα είσαι με σένα. Βέβαια. Χωρίς συνοδευτικό. Θα σε κάνει διέτης κατά τα άλλα. Έχω διέτης. Ναι, ναι. Χαιρετίζω το φιλαράκι μου το Θάνο. Πάμε να ξεδιπλωθούμε. Έχουμε ματσάκια σήμερα καταρχάς. Πολύ γρήγορα 2-3 tips. Πολύ γρήγορα 2-3 tips. Η Λαμία ετοιμάζεται να προσλάβει τον Φέστα. Ο Φίστας. Πλησιάζει θα... ο Φέστα. Ναι. Ο Φίστα είναι φίλο μα. Ναι. Το Φέστα. Ετοιμάζει. Δεν έχει κλείσει μια ακόμα. Κυρία χθες. Ναι. Άκου από τη Λάρισα. Βγήκε καλημέρα. Μα αυτή να. Βγήκε ναι. Βγήκε... Αυτή να ναι. Βγήκε έχει μια... λόγο, έχει επιχείρημα. Ναι, 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 ναι. Θα πει, θα κάνει, θα ράνει. Ναι. Ήταν ηλικία μα λίγο. 50 κάπου εκεί. Κάπου εκεί στο συνάκουσα. Αλλά με ροή, με επιχείρημα. Χαιρετίσματα στην κυρία το μεσημέρι που σε πήρε. Κάτι ανησυχίε ερωτικέ την έπιασα εγώ. Στα μεσήρα, θα πιάσει λέει... τα ραντάρ σου τα ερωτικά, οι κεραίε σου ξαφνικά. Κάτι... Πιάνουν και ερωτικά πω... μηνύματα, θεέ μου, πιζό. Να μην πω τι είχε πρωί-πρωί. Εσύ, είχε... άκου τι με είπε. Τα ραντάρ μου λέει έπιασαν ερωτικά μηνύματα. Γιατί άλλοι μιλούσε για την ΑΕΛ εδώ τόση ώρα. Για το Φέστα που είναι γυμνό και κάνει μπάνιο στη λίμνη, έλεγε. Δεν είπε τέτοια. Α, μάλλον έτρωγε και δεν άκουγε. Άκουγα λίγο πάντω τη ροή. Τον έχετε δει κύριε αυτό, λέει το σώμα του Φέστα. Λέω εσεί το είδατε, κυρία μου, πώ είδατε. Τον είδα λέει αλλά... να κάνει μπάνιο στη λίμνη και τα λοιπά. Αλλά στη λίμνη. Είχε φτιαχτεί αυτή μια. Η λίμνη των Κύκνων. Η λίμνη των Λύκνων. Το Λύκνων. Κολυμπάει λέει στο. Πώ το λένε, στο. Στη λίμνη. Μόνο και τα λοιπά. Χειμερινό και τα λοιπά. Χειμερινό πρέπει και εγώ να το ξεκινήσω. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν μου βγαίνει να χωνέψει. Σαν άντρα λέει τον Γρηγορίου. Καλά, Γρηγορίου δεν είναι και γαμάναμα τώρα μορφάντρα. Να μα πει. Γυναίκα και να. Ο Τάτσι αρέσει που ήταν Σιλάρισα. Βέβαια, λοιπόν, ο Τάτσις λοιπόν, επειδή είναι μπρουτάλ, πήγε στη Ρόδο το Σάββατο, τον προσλάβανε. Ναι, 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 αρέσει. Έκανε μία προπόνηση και χθες αποχώρησε. Τρεις μέρες έκανε. Σοφάρισε τον Αλέφαντο. Όχι, ο Αλέφαντος. Έκανε μία προπόνηση και λέει: φεύγω γιατί εδώ είναι μπάχαλο. Λέει: δεν είναι στο Φωστήρα. Ναι. 67 χρονών, μεγάλος. 67, μα πήγε. Δεν δέχεσαι και πολλά στο. Ναι. Δεν δέχεσαι πολλά, μα είσαι 67 χρονών. Με το παραμικρό σου ήταν πρόεδρος της Φωστήρας Κρεοπόλης, πήρε κάτω 5 κιλά, 5 τόνους κρέατα. Ναι. Έφυγε. Παρετήθηκε. Οκ, απλά αυτά τα νεύρα τώρα γιατί έχουν να κάνουν με προπονητές. Τα κρέατα είναι κουφάλα, λέω τα πήρε. Αφού δεν τρως κρέατα. Η ουρανία λέει. Η ουρανία δεν φάει κρέατα. Η ουρανία τα πήρε. Α, να πω κάτι επίσης πριν ξεδιπλωθούμε με πάω ΚΑΕΚ με Αστέρας Ολυμπιακός. Ο τρελός ήταν βεζετέρι. Γι' αυτό πήγε 80. 80 πήγε. 80 χρόνια δεν πήγε ο τρελός. 81. Πήγε αυτό. Δηλαδή δεν έτρωγε κρέατα από τα 60 και πήγε 81. Βεζετέρια, κοίταξε. Μετά τα 60. Ο Βασκόπουλος με τον Μπάλκουλ που ήπιανε το Βόσπορο και αυτή 81 πήγε. Είναι το. Τι είμαστε τώρα, ρε. Δεν είναι. Μετά τα 60 πρέπει να κάνει τη δίαιτα του διαβητικού. Πρέπει να τρως αυτά. Μπροκολάκι, φασολάκι. Τίποτα. Εμένα ο Μπάλκουλ στην κομμάτι. Με τόπε. Εσου τόπε πότε. 60 ήταν αυτό. 25 ήμουν εγώ. Μου λέει. Άσε βλακίε. Τρώγε, πίνε, κάπνισε. Να κάνουμε γύρισμα, ρε παιδί μου, το πρωί, 10 η ώρα. Πού ήμουν εγώ. Έκανα τζόγκινγκ στο ξενοδοχείο απ' έξω. Μάλιστα. Με λέω Μπάρκουλη, έλα εδώ, ηλίθιε μου. Έτσι είπε. Έλα εδώ, εγκάσμα. Τι κάνει, λέει ο γιατί τζάμπα την κάνει. Τώρα γιατί κάνει. Να βοηθώ και τα λοιπά. Μου λέει άκου να δει. Έλα και με κανένα ουίσκι. Καλά του λέει. Πρωί, πρωί. Πρωί, πρωί. 11 η ώρα. Έλα μου λέει διαταγή Μπάρκουλη. Σταματάω την προπόνηση, λέω Μπάρκουλη είναι. Τι έκανα. Κάθομαι εκεί υδρωμένο, λέει: κάνει ένα μπάνιο, βάλει τα αρώματα. Ποτέ δεν θα είσαι υδρωμένο να πεινιστεί. Μάλιστα. Πάω μέσα, κάνω αυτά και τα λοιπά. Κάτι έχει κάτι άσπρα παπούτσια αντιμένα και τα λοιπά. Και μου λέει: λέω, πρωινό, πρωινό λέει με ουίσκι. Άκου να δει τώρα.
Μα μου λέει τι, ο Αλέφαντος μη μαθαίνα. Άκου να δεις. Ο Αλέφαντος, εσύ, εγώ λέει γυμναστής, δεν γυμναστής. 80 λέει θα πάμε. 80 Πέδρο Μπάρκουλης. 80 πας άμα δεν έβγαλε. Άντεξε 80 σκύλος. Ήπιε τον Αγλέωρα. Έφαγε, έζησε, γλέτησε. Αλλά. Και ο Αλέφαντος το ίδιο. Ναι, αλλά άρα, τώρα τελευταία μου το μνημονεύει. Μου το μνημόνευε πριν 10 χρόνια τον Μπάρκουλη. Ναι. Πάμε. Λοιπόν, να πούμε μια δισούλα ότι από την καθαρά Δευτέρα, από την Δευτέρα που μας έρχεται. Θα δουλέψουμε. Όχι. Καλά θα δουλέψουμε. Κάνουμε. Από καθαρά Δευτέρα έχουμε τέλος τη μάσκες στους εξωτερικούς χώρους. Θα έχουμε μάσκες μόνο όταν μπαίνουμε σε κλειστούς χώρους. Γιατί βλέπεις κανένα να κυκλοφορεί. Καλά, ναι, όχι. Εντάξει, έχουν χαλαρώσει τα μέτρα. Δεν κυκλοφορούν ούτε μέσα ούτε έξω. Ούτε έτσι, χύμα στο χύμα. Ωραία παρτίδα. Ναι, αλλά να σου πω ότι τα νούμερα ακόμα δεν είναι ένα ερεμή. Έχουμε κόσμο διαρκώς που έχει κόβει. Όσοι ζήσουμε και όσοι πεθάνουν. Καλά, ναι, εγώ δεν το λέω για να ζήσουμε ή να πεθάνουμε. Το λέω ότι άμα κολλήσει, 10 μέρες φεύγει από τη δουλειά σου. 10 μέρες είσαι ανενεργό. 10 μέρες και εγώ κόλλησα. Έφυγα από τη δουλειά. Με βγάζανε από το σπίτι. Δεν, εντάξει. Εσύ μπορεί να το κάνει. Αν είσαι οδηγό του, α δεν μπορεί. Αυτό λέω. Εσύ μπορεί να το κάνει. Ναι, σωστά. Λοιπόν, αυτά έτσι εν ολίγης. Ενώ βγήκαμε και πρωταθλητές στην ακρίβεια του ρεύματος τον μήνα Φεβρουάριο. Μπράβο. Με 213 τη μεγαβατόρα, κάτι τέτοιο διάβασα. Συγχαρητήρια. Δεύτερη Ιταλία με 212, τρίτη Πορτογαλία. Και σανότερα, και σανότερα. Είμαστε πρωταθλητές στην ακρίβεια του ρεύματος. Η πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη. Γιατί να μην το Λουξεμβούργο το πιο φτηνό μαζί με Πολωνία. Αυτό είναι. Έτσι. Λοιπόν, τα αναφέρουμε και αυτά γιατί η υπομπή μας δεν είναι μόνο αθλητικά. Είμαστε τώρα δηλαδή επαγγελματίας. Να έχεις ψυγεία. Ναι, ρε φίλε. Και να έρχεται εκεί. Τουλάχιστον σε αυτούς. Κάνε κάτι. Κόψου κάτι. Ναι, όσοι είναι κατασταματάρχες. Εδώ επαγγελματίες. Συμφωνώ. Κόψου κάτι αυτούς. Άντε, μας το ρεύμα. Το κόβουμε. Προσέχουμε, τα έχουμε κλειστά όλη μέρα. Με όλη τηλεόραση. Κόψου κάτι. Ρε. Αυτοί που έχουν. Ζουν και το ρεύμα του έρθει διπλάσιο. Πώς θα τη βγάλουν αυτοί, ρε. Έχουν το άλλο που δεν μπορούν να μπουν όλοι. Δεν μπορούν να μπουν όλοι. Πήγα στο Κολωνάκι. Πήγα στο Κολωνάκι. Εσύ στο Κολωνάκι τι δουλειά έχεις. Ρε, πήγα βόλτα. Εσύ στο Κολωνάκι. Έκανα περπάτημα. Α, περατζάδα, γιατί δεν πήγες να κάτσεις να. Κάτσε, έπια και. Απίσω στο Κολωνάκι. Και έχει τα μα βλέπει αυλάχου τώρα. Είναι κάτι μπάτσι εκεί, φιλάνε. Ναι, έρχονται εκεί να βγουν φωτογραφία οι μπάτσι. Αλλά. Τι έγινε. Σ' αγαπάνε, γιατί θα σε έκραζε. Ποιον έκραζε θε για το φιλικό. Ναι, εσένα δεν σε πειράζουν, που βγήκε φωτογραφία. Εγώ δεν βαράω τον κόσμο. Κλαίρε, βέβαια, φιλαράκια μα. Έχουμε φιλικό. Κάνετε εδώ το συνωματήρα. Ναι, για πε τι κάνετε. Πού να ξέρω ο Μητσοτάκης έχει στο Κολωνάκι ότι δυο τετράγωνα πιο κάτω το μαγαζί που έχει, ξέρω εγώ τι έχει, μπουγάτσα, κρέατα. Ναι. Θα του έρθει το ρεύμα διπλάσιο. Δεν το ξέρει, δεν το καταλαβαίνει. Κόψου κάτι λίγο, ρε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Πελοπίδα. Πελοπίδα. Στις Βρυξέλλες το φιλαράκι μας ακούει. Βρυξέλλες είναι ο Πελοπίδας. Και μου λέει να στείλω και φιλιά στο φιλαράκι του Ντομάκη που επίσης ακούει την εκπομπή. Πελοπίδας. Ναι. Βρυξέλλες. Πιο άσχημο μέρος δεν υπάρχει. Καταθλιπτικότατο. Ναι. Ρώτα, καλημέρα στα κουμπαράκια από Γιάννενα. Τα Γιάννενα όπου. Νομίζω ή σήμερα ή αύριο είναι η έφεση για του μείον 5. Κάτσε να δει, μην έχουμε καμιά ανατροπή. Τι ανατροπή να έχουμε. Σήμερα ή αύριο, δεν είμαι σίγουρο, αυτό θα πρέπει να το τσεκάρω λίγο. Πού θα βγει η απόφαση. Την ΕΠΟ, πού θα βγει. Η ΕΠΟ. Ναι. Η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ, θα πάρει την απόφαση ή την τιμωρία. Συγγνώμη, η ΕΠΟ δεν έβγαλε. Θα κάνει την έφεση. Ναι, δε, ναι, θα βγάλει. Η ίδια είναι δικά σου. Δεν ξέρω αν δικά. Άλλο εφετείο. Τώρα πάει υπόθεση στο εφετείο. Άλλο δικαστήριο νωρίτερα, τώρα πάει στο εφετείο. Το οποίο θα πάρει και την απόφαση. Να δούμε μήπως ο ΠΑΣ. Γιατί είχε τιμωρηθεί με 200 και μείον 5, 200 χιλιάρικα, τώρα θέλει και μείωση και να σβήσει και το μείον 5. Μάλιστα. Δηλαδή, ακόμα το μείον 5, που όπως βγήκε από την αρχή, παίζεται. Δεν είναι σίγουρο ότι θα το έχει ο ΠΑΣ. Ναι. Που για μένα δεν είναι δίκαιο να το πάρει ούτε ο ΠΑΣ ούτε ο Άρης. Έχω πει την άποψή μου. Ο Άρης που είναι. Μας είπε ο Καρυπίδης Παρασκευή θα βγει απόφαση. Δεν έχουμε ακόμα τίποτα. Τετάρτη ξημερώνει. Σιγή ηχθείος στον Άρη. Σιγή ηχθείος. Ναι, τώρα μια που είπες Άρη, άντε να πάμε εκεί. Πάμε. Σιγή ηχθείος στον Άρη για αυτό το θέμα. Ο Άρης ο οποίος ετοιμάζεται για το μάτς με τον Ολυμπιακό χωρίς τον Μπερτόλιο και τον Σούντγκρεν. Αυτή ο μάλλον ο Σούντγκρεν θα... είναι απώλεια. Ναι, είναι σύμπλωση κάρτα. Μεγάλη απώλεια ο Σούντγκρεν. Ναι. Το άλλο το ψοφίμι ούτε ακούμπησε την μπάλα φέτος. Εντάξει, ένα δεν έκανε. Δεν μισό ημίχρονο καλό έκανε. Ναι. Μισό ημίχρονο καλό έκανε αυτό το τομάρι να πούμε. Εντάξει, δεν πήγε καλά. Ποδοσφαιρικά είναι. Ναι. Για μην είναι μια χαρά σαν μια χαρά είναι, ναι. Μια χαρά. Βγήκε στον Άρη, μια που είμαστε του Άρη, γιατί πρέπει να πάμε και ΑΕΚ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό Αστέρα. MVP του μήνα ο Μαντσίνη δικαιολογημένα. Ο Μαντσίνη έκανε ένα μήνα. Φοβερό. Ναι, και, άμα ήταν και οι άλλοι στην επίθεση συνδυαστικά καλοί, θα μπαινε και μέσα, θα έκανε και άλλα γκολ.
ήταν φανταστικός και στο αμυντικό του παιχνίδι. Όλα, σε όλα. Σε όλα τα κομμάτια ήταν φανταστικός. Σε όλα. Από τη στιγμή που έβαλε και γκολ, ναι. Γιατί πίσω τακτικά είναι πολύ καλό, τρέχει, μαρκάρει, βοηθάει, σπάει, μπάλα. Πλέον έβαλε και γκολ, είναι top. Και μαρκάρει και πάρα πολύ καλά. Έχει το μετράω πολύ αυτό. Πολύ ο Ματσίνη σε σχέση από την ώρα που ήρθε. Έχει βελτιωθεί πολύ ο Ματσίνη. Ο Ματσίνη πόσο χρόνο είναι? 23. Είναι μικρός. Για πούλημα είναι. Ναι, είναι μικρός. Αν δηλαδή ένα προϊόν που μπορεί ο Άρης να το βάλει στη βιτρίνα είναι ο Ματσίνη. Μόνο ναι. Αυτός. Γιατί έχει τίποτα στη βιτρίνα να βάλει. Κοίταξε, παίχτης πολύ καλός, αλλά πλέον μεγάλης ηλικίας 31 είναι και ο Εντιαγέ. Ποιος είναι, λέει? Ο Εντιαγέ, ο Χαφ. Πολύ καλός. Είναι πολύ καλός και αυτός. Δεν τον βάζει. Απλά είναι 32-33. Ο Ματσίνη ψέματα είναι 25. Καλή ηλικία. Ναι, για να είμαι σωστός, αυτό ήθελα να δω. Μέχρι τα 27. Κοίτα, ο Εκστρέμ μέχρι τα 30. 31 4 γκολ, 3 ασίστ έχει ω τώρα φέτο ο Ματσίνη. Πολύ καλός. Αν καταφέρει να πλησιάσει τα 7-8 γκολ. Άμα κάνει 7 και 5 ασίστ, είναι καλά. Καλό πρωτάθλημα. Τα νούμερα αυτά είναι καλά. Ναι, καλό νούμερο. Λοιπόν, ο Άρης, που σύμφωνα με τη διαδρομή που υπάρχει, λέει: παιδιά, μην ασχολείστε με το σημείο 6. Μην ασχολείστε καθόλου. Το μάτς με τον Ολυμπιακό μας ενδιαφέρει την Κυριακή. Τώρα, ο Ολυμπιακός πώς θα κατέβει? Εγώ πιστεύω θα κατέβει κανονικά. Εγώ έμαθα θα κατέβει με τις βαλούτες. Βαλούτες θα κατεβάσει. Βαλούτες θα κατεβάσει. Κοίταξε, θα κάνει τουρισμό θα κάνει. Ο Κίτσος θα ξεκινάει πλέον βασικός από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα παίζει αυτός πλέον. Ο Κίτσος είναι παιχταράς. Ναι. Τώρα θα τον βάλει, πρέπει να τον βάλει. Για ο Κίτσος δεν θα είναι βαλούτα επομένως. Όχι, αν τον βάλει. Ο Κίτσος, ναι. Μη σου πω, θα πάει καλύτερα από τον Ρεαμτσούκ. Ναι, οκ. Okay. Πάντως Κίτσο θα έχουνε από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ο Κίτσος δεν είναι καλό για τον Άρη, γιατί θα θέλει να δείξει. Mm-hmm. Θα παίξει με πάθος, θα ανέβει, θα μαρκάρει, θα κάνει. Δεν είναι καλό για τον Άρη που θα παίξει ο Κίτσος. Ναι. Με τον Κίτσο θα έρθει, με τον Γιάννη Τολός θα έρθει. Με τον. Στέλνε εδώ, Βαγγέλη, σε ένα μήνυμα. Ναι. Καλημέρα στο Δίδυμο. Επειδή όλη μέρα ακούμε για Ρώσους ολιγάρχες. Ναι. Ενώ στην καταπληκτική μας χώρα έχουμε μοναρχία. Ναι. Αλλά κανείς δεν το λέει. Ενημερώστε τον κόσμο ότι στην Αλεξανδρούπολη φτιάχνεται νέος σταθμός, ναι. Υγροποιημένου αερίου και μαντέψτε ποιος αφαίνει από Αμερική και από Αραβία τα καράβια. Ναι. Ποιος θα τα φέρνει? Θα τα φέρνει. Ο Μαρινάκης. Θα τα φέρνει. Ναι, από φέρνει. Αμερική και Αραβία λέει εδώ πέρα. Γιατί έχει γίνει εκεί ο σταθμός στην Αλεξανδρούπολη και όντως ο Μαρινάκης, από ό,τι έχω ενημερωθεί, έχω διαβάσει βασικά. Λιμάνι στην Αλεξανδρούπολη, το πήρε ο Ιβάν. Όχι. Γιατί? Δεν το έχει πάρει αυτό. Το έχει εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Τι έχει εδώ? Αυτό πήρε. Πόσο 10% έχει? Ή το 33-34 έχει. Μα ένα ποσοστό κανονικά. Το λιμάνι εδώ τι γίνεται, περνάει τίποτα? Τι να περάσει? Ούτε τα μπακαλιαράκια στο λιμάνι. Τα μπακαλιαράκια, ναι, όχι. Okay. Να δούμε πότε θα ενεργοποιηθεί αυτό. Φορτέλα δεν έχει. Ναι. Μαγαζιά δεν έχει. Πλοία δεν έχει. Κίνηση δεν έχει. Τι έχει? Ένα λιμάνι. Ένα λιμάνι πρέπει να έχει πορνεία, πορθμία. Αν θε απ' όλα, ό,τι σε ΙΑ τελειώνει. Μα το καλό, το σωστό λιμάνι τι θα έχει? Τι λιμάνι είναι αυτό? Εδώ το. Τα μπακαλιαράκια στο λιμάνι δεν ξεμπουλάνε. Τι λιμάνι είναι αυτό? Ο Μάκης μου στέλνει ένα μήνυμα για το λιμάνι μαζί σου. Δηλαδή, απαγορεύεται αυτό το λιμάνι, ο Θερμαϊκός, να μην λειτουργεί. Είναι το πρώτο λιμάνι που βρίσκει θάλασσα από τα Βαλκάνια. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Υπάρχει στεριά και είναι μόνο η Θεσσαλονίκη με το λιμάνι. Και αυτό το λιμάνι που είναι το πρώτο που βρίσκει θάλασσα δεν εκμεταλλεύεται, δεν το έχει εκμεταλλευτεί καθόλου το κράτος μας εδώ και δεκαετίες, έτσι. Τίποτα τώρα έγινε. Τίποτα τη πλάκα. Ήμουν και εγώ στην Ευκαρπία, φίλε, ακριβώς δίπλα στο περιστατικό. Δύο ήταν αυτοί που το επιτέθηκαν. Όχι, κανένας δεν ήταν. Να σου πω. Μόνος του το έβγαλε ο Ευγενίου. Ονειρεύτηκε ότι. Δύο του επιτέθηκαν, ναι, από την κερκίδα πίσω, από, ναι, το τέρμα. Ναι. Και εμείς το βρίζαμε γιατί ήταν εριστικός, όλη την ώρα σηκωνόταν και έβριζε. Δίπλα στα επίσημα, αλλά δεν ξέρουμε τι είπε αυτή την ατάκα. Ευτυχώς δεν κατάλαβε ο κόσμος τι έλεγε. Τι είπε? Είπε, χαρακτήρισε όλους τους άλλους που ήταν εκεί δολοφόνους. Γι' αυτό και είπε, συγγνώμη ο άνθρωπος. Κατάλαβε ότι. Εγώ τον καταλαβαίνω. Τον, να σου πω, γιατί ήταν εκνευρισμένος. 12 άτομα λέει, πάτε να μηνθεί. Για να πει 12 άτομα, 12 δεν ήταν. Δεν ήταν 12. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα, κουλ. Σήμερα τρένο θα περάσουμε από την ΑΕΚ. Τώρα θα πάμε εκεί. Εγώ δεν ξέρω, άμα πήγαινε παράγοντας του ΠΑΟΚ σε άλλο γήπεδο και τον επιτεθόταν, ας πούμε, οι οπαδοί. Δύο ήταν, πέντε ήταν. Τι θα έλεγε ο Μπούζος εδώ πέρα το μεσημέρι, ναι, τι θα λέγαμε εμείς? Οι αλήτες, τα τσογλάνια, οι δολοφόνοι, θα λέγαμε. Σωστό. Τώρα επειδή είναι δική σας, το φταίει ο Ευγενίου. Όχι, όχι, δεν φταίει κανένας Ευγενίου. Μόνο Ευγενίου. Γράμματα, ποτέ δεν φταίει ένας βασικά. Δεν είναι τα γράμματα. Όχι, έτσι, δεν φταίει. Πώς το παρουσιάζει το θέμα είναι. Καλημέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη, από Πειραιά. Νίκο, υπάρχουν και κάποιοι πήραν Πούλιτζερ και ήταν καθήκια τέλος πάντων που κατασκεύαζαν τραγικά γεγονότα για να οικονομήσουν. Η λεγόμενη κίτρινη δημοσιογραφία και μου αναφέρει. Ναι, οκ. Okay. Τι Πούλιτζερ. Μας λέει, εγώ λοιπόν, του λέω ότι ο Σέντερ Μπακ. Εγώ σου λέω ο Σέντερ Μπακ θα βάλει σε 10 δευτερόλεπτα γκολ. Εγώ πρέπει να πάρω αυτό, το Πούλιτζερ. Αυτό δεν είναι για Πούλιτζερ. Τι Πούλιτζερ αυτό είναι να σου δώσουν
Το χρυσό κουπόνι. Το χρυσό κουτρόνι. Κουπόνι. Ο άλλος, ότι προβλέπει κάτι. Αυτό τώρα απλά μου λέει ότι ο Πούλιτζερ, ο Ούγκρος, ο Πούλιτζερ που βγήκε τέτοιο, ήταν αρχικατασκευαστής κίτρινης δημοσιογραφίας. Κίτρινη δημοσιογραφία. Ναι. Εντάξει, πραγματικά μακριά από εμάς κίτρινη δημοσιογραφία, μακριά τα κατασκευασμένα. Δεν κίτρινο γι' αυτό, ε. Όχι. Καμία σχέση, τι άκουσα κίτρινο. Δεν κάνουμε εμείς κίτρινη δημοσιογραφία. Όχι. Ρε, εγώ έχω κάνει. Τι έχεις κάνει, όχι, όχι, όχι. Έχω μακριά, κάνει, μακριά. Κίτρινο. Λοιπόν. Ναι, έχω κάνει παρατυπίες. Παρατυπίες έχεις κάνει, είσαι. Ναι, είμαι Πούλιτζερ. Παραβατικό. Είσαι σαν τον Πούλιτζερ, ε. Είμαι Πούλιτζερ. Όχι, δεν θέλω. Δεν το έχω κάνει. Εγώ του λέω την αμαρτία μου, τη λέω. Το έχω κάνει. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Μπράβο. Πάμε, πάμε. Για ποιο λόγο να δούμε αυτό το μάτς. Για ποιο λόγο πολύ να... σημαντικό μάτς. Πες μου το λόγο που θα κάτσει κάποιος να μην δει πόλεμο και να δει το μάτς αυτό. Να δει τον Οφριδόπουλο στο ντεμπούτο του με, στον πάγκο της ΑΕΚ. Καμιά... Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο Οφριδόπουλος θα πάει ως το τέλος, έτσι. Μπράβο. Αυτό δεν θα έχει. Τον... Άρα 10, 11, 12 μάτς η ΑΕΚ θα έχει ο Οφριδόπουλο. Λοιπόν, θα τα πάει καλύτερα από τον άλλον. Ο Οφριδόπουλος είναι τηλεθεατής μου. Φανατικός. Τηλεθεατής ο φανατικός. Χθες μου είπε εδώ Σαρόπουλος πολύ μπλαζέ, πολύ φάση. Είχαν μια συγχωμηθία κάποτε, λέει, σε ένα Παναχαϊκή Άρης. Το ρώτησα, λέει, στη συνέδευξη τύπου σε ένα Παναχαϊκή Άρης. Από πού, κύριε Φριδόπουλε, μας λέτε ότι ήταν καλύτερη Παναχαϊκή, ενώ ο Άρης είχε διπλάσιες ευκαιρίες, κατοχή, ναι, ναι, μπάλα, μαμού σου του. Και τον, με απάντηση λέμε πολύ μπλαζέ και ειρωνικό τύπο, άλλο ματσάκι, είδες παλικάρι. Μ' αρέσει αυτό. Σ' αρέσει αυτό, ε. Ναι. Σ' αρέσει που είναι. Είδε τα μάγουλα του Σαρόπουλου, σου λέει αυτό ο χοντρό ήταν ότι μιλάει για μπάλα. Γι' αυτό είναι ευθυτενή ψηλό. Και όποιε γκόμενε γουστάρουν άγριοι ανθρώπου. Ναι, ο Φριδόπουλο. Ο Φριδόπουλο είναι. Τα μάμου. Τον πετάξουμε. Δηλαδή αυτό, άμα τον πετάξουμε στον Αμαζόνιο, θα επιβιώσει. Ναι. Ξεκάθαρα. Έχω μια συνεργάτη καινούργια του Μπάκα που έφερε, 25 χρονών. Μικαέλα. Του Μπάκα, Μικαέλα. Ναι, ξέρω. Μου λέει, μ' αρέσουν αυτοί οι άντρε. Τον Μπέμπι. Η Βρουτάλ. Η Βρουτάλ. Δεν θέλω. Και λέει για τον Φριδόπουλο. Μ' αρέσει ο Φριδόπουλο. Από τον Μπραντ Πιτ λέει, προτιμώ τον Φριδόπουλο. Θέλω, θέλει αγριάδα. Ε. Θέλει αγριάδα. Άτερε. Ναι, ναι, ναι. Τι άτερε. Υπάρχουν πολλέ νέε. Που γουστάρουν αυτού του μπρουτά, δεν του νοιάζει η εμφάνιση μούτρα. Θέλουν να βγάζει κάτι άγριο. Είτε μπορεί να είναι φωνή, είτε. Το... Ξέρεις, κάποιε που γουστάρουν τα πινελίκια. Γουστάρουν τρελό. Να ακούν τον άντρα να μιλάει, είσαι άγρια, δυνατά. Αγάρι, μα σου φέρε μου. Γι' αυτό φέρει έτσι. Εγώ. Ναι. Πού φέρομαι έτσι. Είσαι λίγο βρουτάλου καμιά φορά σε βλέπω. Εγώ είμαι το φυσικό μου έτσι. Δεν κάνω. Έτσι το σώμα μου. Τι να κάνω. Είμαι λίγο έτσι. Εγώ, σε αλλά σε κακό πάω να πούμε σένα. Άντε πάλι. Καλό παιδί, σχολή, είχαμε ώρα. Σαν γρή άνθρωπο να πούμε. Είχαμε ώρα να πιάσουμε ΠΑΟΚ, παιδιά. Σαν γρή άνθρωπο. ΑΕΚ ΠΑΟΚ με ο Φριδόπουλο. Πες μου ένα λόγο για να κάτσω να δω αυτό το μάτι και να το κάνω. Πες μου ένα λόγο. Ο Φριδόπουλος δεν σου κάνει δηλαδή. Ο Φριδόπουλος καλός προπόνητη. Το ξέρω εγώ προσωπικώ. Το αν η ΑΕΚ τηθεί και μείνει, μπορεί να μείνει και τέταρτη, δεν σου κάνει. Πάλι θες να παίξει. Ναι. Ναι, αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα έχει ατονίσει γιατί η πρώτη και θέση έχει κρυθεί. Η δεύτερη δείχνει. Α, να σου πω. Εάν κερδίσει η ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ, ναι, η διαφορά που είναι στο 7-8 όπως είναι τώρα, θα μειωθεί και η ψαλίδα θα αρχίσει να χώνεται και ο ΠΑΟΚ. Αν είναι Νίκο, η δεύτερη θέση δεν βγάζει πουθενά. Δεν βγάζει κάτι παραπάνω. Δεν βγάζει η δεύτερη θέση κάπου που θα γίνει από τον χρόνο, τον παραχρόνο. Άλλο να σε πίσω. Δεν θες να δεις πώς θα κατεβάσει ο Φριδόπουλος στην ΑΕΚ. Να δει άμα τι θα πειράξει. Δεν γοητεύει. Δεν γοητεύει. Εντάξει, okay. Για τον Άρη, ναι, για τον Άρη να παίζει, ας πούμε, Άρης Ολυμπιακός θα είναι πάλι. Άρης Ολυμπιακός τρελαίνεσαι να το δεις. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Αλλά θες την απόφαση να μην βγει ακόμα. Όχι. Γιατί αν θες βγει Δευτέρα απόφαση, να βγει απόφαση. Γιατί αν βγει απόφαση, ναι, ο Ολυμπιακός σου λέει εντάξει, θα βγάλω το κάνουμε 1-1. 2-2. Τώρα που πει 1-2-2, η ισοπαλία πληρώνει 2-30. Βγήκαν οι αποδόσεις. Καταλαβαίνεις τώρα. Πώς, σου λέω, η ισοπαλία βγαίνει, πληρώνει 2-30. Σαν λέει, παιδιά, χ. Ναι, γιατί είναι βολικό για τον Άρη. Ο βαθμός και ο Ολυμπιακός κρατάει το αίτητο. Συγγνώμη. Ναι. Γιατί είναι βολικός, αν δεν πάρει τους 6 βαθμούς. Γιατί στους 37. Γιατί είναι βολικός. Ναι. Γιατί στις ισοβαθμίες ο Άρης είναι εντάξει. Ναι. Αφού η Μιχαέλα θέλει μπρουτάλ, ένα σίγουρα δεν θα φάει ποτέ, ο Μπάκας. Ψυχούλα τώρα, τι αγριομούρης. Με το γυαλάκι είσαι, έχει φάτσα μπορώ, δελτίου ειδήσεων. Εγώ μπορώ να σου μετατρέψω τον Μπάκα σε θηρίο, σε τερατάκι. Καλά, έχεις μια ικανότητα εσύ να βγάζεις τερατάκια. Απλά πρόσεξε τα τερατάκια όταν πάνε να γίνουν τέρατα μεγάλα. Δώσε ένα μπατσάκι να ξανακατεύουν. Όχι, όχι. Ναι. Γιατί μετά σε κάνουν ζημιά. Και μετά αναγκάζεις να τρέξεις να τους κυνηγάς. Κατάλαβες. Ναι, άκου σου λέω, πριν γίνει αυτό, ένα τάκ, πώς έκανε ο Μίμης, τάκ, τάκ. Τακ, τακ. Καλά, αυτό γιατί άμα μεγαλώσουν πολύ μπορεί και. Ναι. Αυτό με τον Μπούζα, ναι, που έχω ζήσει, ναι, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ναι. Αυτό το μετά. Παίζω, παίζω ξύλο με ταξιτζή στον δρόμο, στο Φίνικα. Εγώ, 24 χρονών. Δουλεύω στα σπορ του Βορρά. Ξύλο κανονικό, με, ναι, αγοραίο. Ναι, ναι, ναι. Τώρα. Άκου. Σταματάει ένα μάξι, ένα 316 BMW από πίσω. Ανοίγει το δρόμο, ξέρω γιατί πήγα να μα χωρίσει. Μαρώνανε, ναι, 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 ναι. Τι κάνει, ρε κολόπεδο. Τακ, 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 μου δίνει για σφαλιάρι. Πάει δίνει και στον άλλον. Ένα ξύλο. Παίρνει γιατί σου λέει εμένα. Τα βάκα τη φαλιάρη ο Μπούζας. Ναι. Ναι.
Μπες μέσα στα μάξι με κολοπεδομένο. Ε, αυτό σου λέω. Φεύγω, άκου, άκου. Ναι, άκου. Ναι, αλλά είναι 9 και 1. Άλλος ουρλιάζει απέναντι. Άλλος ουρλιάζει. Ο Τσίκος εδώ έχει παραβιάσει. Α, είσαι Τσίκος, ναι, ναι. Μετά από ένα χιλιόμετρο, σκάει μύτη ένα μάξι από δίπλα μου. Μου λέει, ρε φίλε μου λέει, αυτός ο κόντρος που σε πλάκωσε στις φαλιάρες, ποιος ήταν λέει. Πώς λέει, εδώ πλακωνώσουμε το θηρίο. Ναι. Δεν το ξέρεις λέω. Πρωταθλητής του καράτε είναι λέω. Ήταν ο Μπούζας. Ο πρωταθλητής του καράτε. Ξέρω ρε, ξέρω, αυτό δεν λέει, ξέρω. Λέει. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα μηνυματάκια και θα πάμε για τι έχουν ενδιαφέρον και οι βαθμοί σήμερα. Και αυτούς που περιμένουν και εφέσεις. Του πειράζει τώρα 9 και 1. Λοιπόν, ο άλλος λέει για τον πόλεμο μεσημέρι. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχω κανονίσει για σήμερα όμως. Θα πάμε τετράδα να παίξουμε πάντελ. Ραπ και κουλ ξεδιπλωνόμαστε non-stop μέχρι και τις 10 με κάζα στα πλήκτρα. Καλημεράρες λοιπόν σε όλους. Βέβαια. Και πάμε να δούμε λίγο και τα αγωνιστικά. Τα αγωνιστικά τώρα. Ένα σχόλιο λέει, δεν ξέρω παιδιά, έχουμε πει ότι δεν σχολιάζουμε τον αρτής από συνδέσμους. Που χαρακτηρίζουν λέει τον Μελισανίδη εργολάβο. Και όχι, λέει. Μακριά από τους συνδέσμους. Ναι. Άμα τους δώσει κανένα φράγκο με λησανίδι. Λέει, το χαρακτηρίζουν εργολάβο και όχι. Να διοικεί σωστά, λέει τελευταία. Λοιπόν. Ο Μελισανίδης, ας τους δώσει κανένα χαρτζιλίκι να μην του λένε. Τα πάνε κάτω. Καλά τα έχει όλα μαζί. Λοιπόν, Νικόλα, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε με ποια δεκάδα θα κατέβει ο Ολυμπιακός με τον Αστέρα σήμερα και με ποια θα κατέβει με τον Άρη. Είναι δύο ομάδες που διεκδικούν επίσης με ίδιες αξιώσεις τα playoff. Ναι. Ναι, λέει ο φίλος. Ναι, σωστά, σωστά. Σήμερα παίζει Ολυμπιακός. Σήμερα, ναι, σήμερα θα τώρα τα μάτς, τώρα πάμε να τα δούμε. Ναι, πάντως να τελειώνει, με τον Άρη ξέρω ότι θα έρθει Αβραάμ Μπακαλιάνης. Λέει ο φίλος, αν σήμερα κατέβει με δεκάδα βασικούς και την Κυριακή όχι, θα φανεί. Εντάξει, οκ, τι θα φανεί. Τέλος καλά, αυτή μπορεί να κερδίσει. Κοίταξε. Ναι. Ο προπονητής βάζει 11 αναπληρωματικούς. Δεν πάει να του πει κάτσε να χάσει. Θα του πει τον Κίτσο 18 χρονών, κάτσε να χάσει από τον Άρη. Ναι. Άφια παιδό να τον πήρε. Θα παίξω για την πάρτι μου. Άμα παίξει για την πάρτι του κάθε ένα πνευματικό και ο Άρης, το έκανε ο Ολυμπιακός πέρσι. Το έκανε φυσικά. Έφερε ο Ολυμπιακός τη Σάρα και τη Μάρα. Και ο Άρης ήρθε 1-1. Γιατί αν το πει τώρα ο πρόεδρος, κάτσε να χάσει. Όχι, όχι, δεν γίνονται αυτά. Τους βάζει ο άνθρωπος μέσα, ναι, παίξτε μάρα. Ναι, ναι, ναι. Τι απέξει άλλο. Να τελειώνει το ψέμα, λέει μου, στο γήπεδο. Ένας λέει Σκαρφάλος στα Γιάννε, στα κάγκελα. Τελείωσε. Και στο τέλος θα πείτε ότι πήγε Ευγενείο να δίνει τους παλιούς. Άκου τι λέει εδώ αυτός. Να τελειώνει. Ήμουν στο γήπεδο. Ένας Σκαρφάλος στα κάγκελα και έβρισε τον Ευγενείο. Μην μπερδεύεις με τους δολοφόνους του Άλκη που ήταν 12, λέει. Και δημιουργήθηκε ένταση μετά, λέει, γιατί χαρακτήρισε έτσι όλο το γήπεδο. Αυτή τι ήταν οργανωμένοι που τον ορμήσαν. Όχι, όχι, ο Γιάννης δεν είναι οργανωμένος. Απλά ήταν πήγε γιατί να τον έβρισε τότε τον Ευγενείο. Ένας, λέει, πήγε και τον έβρισε. Ένας. Και αυτός απάντησε έτσι. Να τελειώνει, λέει, το ψέμα. Λέει, είμαι κάτι... παρόν, λέει, στο γήπεδο. Είστε και παρεξηγιάριδες οι παοξίδες. Ναι, μόνο οι παοξίδες. Οι άλλοι είστε λίγο εύθυκτοι. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Αυτό το έχουν οι παοξίδες και οι πόντιοι. Έχουμε πολλούς πόντιους. Ναι, είστε εύθυκτοι. Ναι. Καλή εκπομπή από σύνδεσμο φίλο Γιάννη Πάγκου. Λοιπόν, μάγειρας ο Φωτιάδης. Βοηθός μάγειρα ο Ραυτόπουλος. Ναι. Όπου θα στείλει τα πιάτα και θα είναι γκουρμέ. Δοκιμαστής φαγητού ο Γρηγόρης. Οπωσδήποτε, το τζάμπα αυτό θα το κάνει. Γκαρσόν ο Κιμπόκο. Ναι. Και η παρέα που θα κάθεται και δεν θα σταματήσει να τρώει θα είναι ο Σαρόπουλος, ναι, ο Ζαΐρης και ο Κουλιανός. Κοίταξε. Έφτιαξε το εστιατόριο. Αυτή την παρέα δύο κουτραδόρι δεν χωράνε. Ο Κιμπόκο ή ο Κόκκινος θα είναι ένα φίλο. Σταμάτα ρε φίλε. Σταμάτα ρε φίλε. Τι σταμάτα. Φαγώθηκες. Τι έγινε με τους οργανωμένους και τα περί Ολυμπιακού, τα είπαμε από το φθινόπωρο. Το τι έγινε. Συν τρία μάτς με Μπούργος να δω πώς δεν θα μπουν για τον Άσο. Αν έρθει χει, βέβαια αγωνιστικά δεν θα χαλιστεί κανένας. Αν είναι χει μέχρι το 60, ελπίζω να μην δούμε στο τέλος Πασούλες, λέει ο φίλος του Άριο Κυριάκος. Ελπίζει να μην χαλαστεί, λέει, να δει Πασούλες μετά το 60. Το χει βολεύει τον Άρη. Κατά 90% ναι. Το 90% τι σημαίνει. Για πάρ' το λίγο άλλο. 90% σημαίνει. Αν βγει ο Άρης χει, πώς βγαίνει έξω. Αν θύχει, πώς βγαίνει έξω. Αν ισοβαθμίσουν με Όφη, ναι, και πας Γιάννενα. Αν ισοβαθμίσουν. Ναι, Άρης, Όφη και πας Γιάννενα κολλήσουν στους 37 νομίζω. Γιατί ο Άρης με τα Γιάννενα έχει 5 και με τον Όφη. Και με τον Όφη έχει δύο χινάρια. Αλλά τον Όφη έχει δύο χινάρια. Ναι, αλλά Όφη έχει βάλει γκολ. Μετά σαν μεταξύ του μετράει καλύτερη επίδυση. Δηλαδή να πάρει ο Άρης ένα χι 37 ναι, και να πάρει ο Πας και ο Όφη από τι νίκες τελευταία μου και να πάνε 37. Ωραία, πού παίζει ο Όφη και ο Πας. Στο Βόλο δεν είναι εύκολο να κάνει ο Πας διπλό. Και ο Όφη υποδέχεται τον Απόλλωνος Μήνης. Τελειώμενος είναι ο Απόλλωνος Μήνης. Ναι. Θα το διαλύσει. Αν όμως σε αυτή την τετράδα ισχωρήσει και ο Αστέρας Τρίπολης, ναι, τότε δεν έχει θέμα. Ο Άρης είναι ικανοποιημένος με το χι γιατί. Ο Αστέρας δηλαδή να πάρει χ σήμερα με τον Ολυμπιακό και χ, ναι, με την ΑΕΚ, την, ναι, τελευταία αγωνιστική. Τότε... έχουμε τετραπλή ισοβαθμία και ο Άρης επειδή έχει κερδίσει τον Αστέρα μέσα έξω, μάλιστα, δεν έχει πρόβλημα και θα προκριθεί και αυτός. Επέξε χ ημίχρονο Άρης Ολυμπιακός. Αυτό είπα και χθες εγώ. Χ ημίχρονο, ναι, το είπα. Πόσο πιάνει το χ ημίχρονο. Λίγο, 1,70. 1,70. Μόνο στην τρεπλή ισοβαθμία θα μείνει έξω ο Άρης.
Με όφη και πα. Εκεί έχει τα θέματα. Άρα στο 80 άρεσε 0-0 με τον Ολυμπιακό ή 1-1 και βλέπουμε. Αυτά επειδή έχουμε. Δηλαδή δεν θα δούμε κανένα μάτι τη προκοπή. Δεν ξέρουμε, ναι, εντάξει, okay. Αυτά έχουμε χρόνο. Ναι. Να τα σχολιάσουμε από αύριο. Όπου πιθανότατα αύριο είχαν πει ή Τετάρτη ή Πέμπτη, ναι, θα έχουμε και την εκδίκαση του ΠΑΣ για το σημείο 5. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει αυτό ξαφνικά. Δηλαδή ξαφνικά τον Άρη μπορεί να το συμφέρει το άλλο. Να πάρει ο ΠΑΣ στους 5. Ναι. Σου λέει να είναι εδώ και α πω εγώ σε έξω. Με τον ΠΑΣ δεν τα έχω καλά. Εγώ έχασα. Έχασαμε σε έξω, ναι, από τον ΠΑΣ. Κατάλαβε. Ωραία εβδομάδα. Ωραία έχουμε εβδομάδα, ωραία εβδομάδα. Με σαπέν. Λοιπόν, ΑΕΚ πάω σήμερα να δούμε πώ θα κατεβάσει ο φίλο μα ο Φριδόπουλο στην ΑΕΚ σε ένα ματ όπου έχουμε τον τεμπούτο του. Σε ένα μάτς ο Φριδόπουλος θα βάλει το μάνταλο βασικό, θα τον πει ο Μελισανίδης, βάλει το μάνταλο. Ναι, από ό,τι βλέπουμε δεκάδα, μάλλον έχει μάνταλο. Το από μάνταλο τα έχω, τα λοιπόν, ξέρω. Με τσιτώντας. Τον έχω καλή. Ναι, τσιτώντας. Τσιτώντας, δεν αλλάζει το 4-2-3-1. Δεν πάρα. Βάζει τρίτο στόπερ, όχι. Τζαβέλας Βράνιες. Ωραία. Δεν έχει τίποτα άλλο να βάλει. Έχει το Μίτογλου. Ο Μίτογλου είναι, ναι, τρίτο στόπερ. Μοχαμαντί και Μισλέν. Ο Μισελέν χίλιες φορές καλύτερα από τον άλλο τον Τάγαρο. Καλά, και Μισελέν τον είδαμε τον Πίσερ Βασιντούμπα, τον έβαλε μέσω Πίσερ, τον έβαλε γκολ και αυτό μαζί. Σου λέει εντάξει. Σου λέει από τον Ρότα καλύτερο. Από τον Ρότα είναι λιγότερο κακό. Και ανεβαίνει στα χαφ. Στα χαφ. Λογικά Σιμάνσκι που επιστρέφει με Σιμόνι, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα έχει τον Σαχόφ. Ό,τι χειρότερο. Ποιο να βάλει τον Σαχόφ. Τρίχε κι αυτό. Το μυαλό του έχει η γυναίκα του που είναι πάνω και έγινε. Εντάξει. Περιπέτεια. Λοιπόν, Λιβάη Γκαρσία. Ωραίο. Τζούμπερ. Μάνταλο Αραούχο. Μάλλον ο Αμραμπάτ θα φάει πάγκο. Θα φάει. Καλά θα κάνει και θα φάει. Αν δεν φάει πάγκο, θα πάρει τη θέση του Μάνταλο. Κοίτα, στο δεύτερο ημίχρονο Μάνταλο Αραούχο παίξαν καλά το έργο. Ο Αραούχο είναι καλό παίκτη. Τώρα πλάκα με κάνει. Αν δεν πίνει ο Αραούχο. Εγώ τον θέλω τον Αραούχο. Αν δεν πίνει ο Αραούχο. Δεν πίνει. Εγώ τον θέλω τον Αραούχο. Μ' αρέσει. Φουστάει. Αν και πιο πολύ θέλω τον Λιβάη. Τον Λιβάγια. Πάνε πάρ τον Λιβάη. Ο Λιβάδια που παίζει. Τι Χάιντουκ. Χάιντουκ παίζει. Τι θέλει παπάδε κάνει. Παπάδε, 22 γκολ, βάλει 23. Ολιβάδια, ναι. Ολιβάδια, ναι. Το καταστρέψα στην ΑΕΚ. Το καταστρέψα, ναι, σου λέω. Αφού είχαν πάρα πολλού εκεί. Ολιβάδια γιατί. Το βάζανε πίσω να τρέχει, να κάνει. Εξ αριστερά και, το, και ο Ολιβάδια δεν, δεν διαμαρτυρόταν γιατί του γούσταρε κιόλα. Άμα το γουστάρει αυτό το στυλ, ναι, πάω εγώ προπονητή και σου λέω, έλα Ολιβάδια στο γραφείο μου. 26 γκολ έχει φέτο. Έλα εδώ, ρε Ολιβάδια. 26, ναι, αντιλαμβάνει, ναι, σου λέω τώρα. Έχει 27 μάτς, 26 γκολ. Θε να βγαίνει και να κάνει, ωραία. Θα ξεκινά 9. Και θα κάνουμε και τακτική στο γήπεδο. Τακτική στο γήπεδο 3 ώρες την εβδομάδα. 4 ώρες την εβδομάδα. Θα βγαίνεις εκεί αριστερά. Θα μπαίνει ο εξτρέμ. Θα γυρίζεις από πίσω. Θα νικηθείς αυτές. Και πάμε. Και ξανά πάμε. Δεν θα έρχεσαι από πίσω μπροστά. Σαν εξτρέμ. Το κατάλαβες, θα του πω. Ναι. Βγαίνεσαι για να μπαίνει αυτός. Όταν βγαίνεις δεξιά, θα μπαίνει διαγώνια ο άλλος. Και ο χαφ θα πάει εκεί. Και πάμε και ξανά. Και χωρίς την μπάλα. Και με την μπάλα. Και αντίπαλο. Και χωρίς αντίπαλο. Θα τον πείσω εγώ. Να ξεκινάει από τα 9 και να γίνεται πανδεσία. Αν έρχεται από τα extreme, πιάνεται πιο εύκολα. Ναι. Πιάνεται πιο εύκολα. Έχει κάνει παπάδες φέτος. 26 γκολ σε 27 παιχνίδια. Πάρ' το να το Λιβάδια. Έχει τη Χάιντουκ. Πες το Πούτιν εκεί να δώσει κανένα ψηλό το δικό σου. Να... Την έχει, ναι, θεωρητικά η Χάιντουκ. Ναι. Είναι ακόμα και στο κυνήγι του πρωταθλήματος. Δεν άκουσες τι είπα. Ναι, ναι, άκουσα, αλλά το προσπέρασα. Ναι, το πέρασα. Στην Κροατία απλά να πω ότι το πρωτάθλημα έχει 25 Ιόσιγεκ. Η Όσης έχει. Η Όσιγεκ. Όχι η Όσης. Όσιγεκ, η ομάδα. Πρώτη. Α, δεν πάει καλά η ομάδα του Μίσιτς. Παρεμπιπτόντως η Δυναμό Ζάγκρεπ που το παίρνει κάθε χρόνο. Είναι δεύτερη με 50, 49 η Ριέκα, 47 η Χάιντουκ. Τα ατομικά τους ποια είναι όμως. Ο Μίσιτς πάει καλά. Όχι και ιδιαίτερα καλά, ναι, ο Μίσιτς. Ο Λιβάγια κάνει πάταγο και τον κάλεσε σε ενδική Κροατία γιατί σου λέει αυτός εδώ τώρα κάνει παπάδες. Φυσικά κάνει παπάδες. Και η αξία του που ήταν στην ΑΕΚ. Μητροπολίτες κάνει. 2,5-3 εκατομμύρια ήταν αξία στην ΑΕΚ. Έχει φτάσει 5,5. Βέβαια. Λοιπόν. Δεν μου λες όμως, ναι, επειδή το παρακολουθώ, εκεί 9 το βάζει, 10 το βάζει, 9 10 το βάζει. Πίσω το φορ. 4-4-1-1. Ναι, πίσω το κεντρικά φορ. Τον βάζει. Ναι, γιατί μοιράζει και ασίς, κάνει και παιχνίδια, ναι, ναι, και τα πολλά. Κεντρικά, πίσω, ναι, ναι. Και άμα έρχεται από τα εξτρέμ να κλείνει μέσα και να μου πιάνει και τον μπακ, τον έχασα. Ναι. Τον έχασα κατά 30% λιγότερο. Από εκεί που θα τον βάλω. Γιατί θα έρθει και στα μαρκαρίσματα ο Λιβάγια. Δεν είναι αθλητάρας. Ναι, δεν είναι τεμπελάκος, πλάκα με κάνεις. Δεν είναι αθλητάρας είναι. Τον έχει. Εκεί δε, μαζί. Εγώ έχει... μετά το Σκόκο στην ΑΕΚ αγάπησα τον Λιβάγια. Λιβάγια, εγώ εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Είναι ο Κάλινιτς που είναι ο βασικός center for στην Χάιντουκ και άλλο μεγάλο όνομα. Και, τους δίπλα, κολλάει, και τους κολλάει, λίγο πιο δίπλα είναι, ναι, και ο Λιβάγια. Παίζει με τρεις πίσω όμως η Χάιντουκ. 3-5-1-1-3-5-2. Αλλά παίζει τρεις. Ναι, δεύτερο φόρ τον έχει. Θα έχει μπακάρες, ναι, και θα τον έχει δεύτερο φόρ. Έχει, έχει. Πάντως και μόνο. Δύο, δηλαδή, με συγχωρείς. Ναι. Άμα τον έχει τρία χαφ και αυτός είναι δεύτερος φορ, πάει να πει ότι παίζει με δύο στην πλευρά και όχι με τέσσερις. Ναι. Αν παίζει 3-4-3, θα τον βγάζει να πούμε εκεί που έπαιζε ο Πέλκας και το άλλο παιδάκι που πήγε στην Όριτς.
Είναι άλλο σχέδιο. Τζόλης, αυτό. Ναι, είναι άλλο σχέδιο αυτό. Δεν τον βολεύει το άλλο σχέδιο. Τον... Κοίτα, το 3-4-3 δεν τον βολεύει πολύ τον Λιβάγια. Το 3-5-2 τον βολεύει να έχει 3 χαφ και αυτό να βγαίνει σαν δεύτερο. Τι ίδια βάζει εκεί και γελά. Για τα ποστάρισμα που κάναμε σήμερα στο Instagram, το οποίο έχουμε κάνει μετά το χθεσινό με τη Γεωργία Βασιλιάδου, και ευχαριστούμε τον φίλο μας τον Κυριάκο που επιμελείται. Ναι. Δεν θα πω παραπάνω γιατί δεν θέλει ο ίδιος. Όχι, ό,τι θέλει. Μας έχει κάνει καρατέκα, εμάς τους δύο, πετάμε στον αέρα. Ναι. Στα Ιαπωνέζικα, πώς είναι η εκπομπή μας, Μαμουσουτού, και είναι πολύ ωραίο. Μαμουσουτού λέγεται η εκπομπή. Ναι, δείτε Μαμουσουτού. Δείτε cool και rap να κάνουμε καρατέκα. Νομίζω το Μαμουσουτού είναι ωραίο. Καλό, το χρόνο κρατάμε. Ναι, Μαμουσουτού. Μαμουσουτού. Τσουξουμούξου μανταλάκια. Ναι. Κάπως έτσι, αφού δεν σταματάμε. Σέλρο Χόλμ, σωστά. Ναι. Αχ, έχω καλέ γέτης. Τις ναι. Κίτρινοπεταλούδες, λέει, έχω χαρά και πετάω στα σύννεφα. Μας σχολιάζει εδώ ωραίο πέρα. Ωραίο χρώμα είναι το κίτρινο. Ναι. Θα βάλει Μαλτίνη, Τζαβέλα, Καφού, Ρότας, Μάιχελ, Τζιντόντα, Καναβάρο, Βράνιες και Ζέραντ Τσιμόες, λέει ο φίλος. Κάνει πλάκα για το Ρώσε της ΑΕΚ προφανώς. Ναι, 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 ναι. Και πάμε στον ΠΑΟΚ, όσα κατέβει. Ο ΠΑΟΚ παίζει κάτω. Ναι, ωραία. Με την ΑΕΚ, να δούμε τι είπαμε. Ωραία. Δεκάδα, τι παίζεις, δεκάδα. Τι παίζεις. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ καταρχάς είχε επιστροφές. Κούρτιτς. Πολύ καλή. Άκουμ. Πάρα πολύ καλή. Μουρκ. Δεν τρελαίνομαι. Εντάξει. Ο Αγκούστο και αυτός επιστρέφει, δεν είχε σοβαρό θέμα. Δεν τρελαίνομαι και με αυτόν. Και εκτός έχουν μείνει Μητρίτσα. Κακό. Ο οποίος από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Τι έπαθε. Θα τον ξεκουράσει. Ευτυχώς ο προσαγωγός δεν είχε μεγάλη ζημιά. Κάνει σεξ πολύ. Για να μην κάνει, ρε φίλε. Προσαγωγός είναι σεξ πολύ. Ναι, ναι. Ξέρεις. Αν ακούσει προσαγωγό. Είναι και σεξ είναι μέσα. Και σεξ ναι, μέσα, ναι. Να το ξέρεις αυτό. Ναι. Αυτά εδώ, παιδιά, μόνο εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Τι να τους κάνω, ναι. Τους μάθουμε κι άλλα. Όλα. Τι να τους κάνουμε, σεξολόγος. Δηλαδή. Ανατομία ενός εγκλήματος. Τι να τους κάνουμε. Διατροφολόγος, σεξολόγος, πιλότος, δικηγόρος, παρά το Θεό, Κωστής Δραπτόπουλος. Γιατρός, πόσες ειδικότητες έχεις πάρει, ουρολόγος, καρδιολόγος, παθολόγος, ανδρολόγος. Λοιπόν, τον κρατάει για τη Γάνδη. Θα τον ξεκουράσει. Καλά κάνει γιατί αυτός κάνει πολύ σεξ. Ναι. Εγκόμενα είναι στεχνός. Μόνο του είναι. Δεν ξέρω τι κάνει. Τι κάνει. Πού να ξέρω τι κάνει. Τον άλλο τον Ζαμπά τον ξέρει παραγωγιά. Ο Ζαμπά ήρθε αφού είδαμε την κοπέλα. Την είδαμε. Αυτό τώρα δεν ξέρω. Καμιά ζαβή ήταν κι αυτή. Για να μην το βελτιώσει στο μυαλό. Ναι. Η γυναίκα που δεν το βελτιώνει τον άντρα. Πασχαλάκης. Γίγαντα. Παιδιά, άμα θέλει να σταματήσει τη γλιστρίδα που σου δώσω, λες Πασχαλάκης και σταματάει. Τι έγινε, ναι. Ακόμα δεν του κάνατε. Στο Καραϊσκάκι τον γλυκοκοιτάζουν. Έχω κάτι φίλες πυριώτισες. Α, σαν ναι. Άντρα, μπορεί να τον ναι. Κοιτάζει όλη η Ελλάδα. Είναι πέδαρο. Φέρτε τον κάτω, καλέ να αφού είναι πέδαρο, να τον θα ψηθούν τα διαρκές από γυναίκες. Τι μα λέτε, ρε, ναι. Ανέρα στην παοξίδα στον Πασχαλάκι, τον κάνατε ακόμα συμβόλαιο. Τα γάρια να πούμε. Ήκασον Κρέσπο. Ήκασον Κρέσπο. Καλό δίδυμο. Λίρα τη Βιερίνια. Το Βιερίνια τι τον χώνει. Τι να πω, πριν βάλει τον Μπάκ, δεν μου λες ερώτηση τώρα. Βιερίνια ή Σίτκλεϊ. Βιερίνια. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε, φαντάσου. Ο Βιερίνια τον 36 Μαΐων. Θα μου τη βγάλει όμως. Θα πάει μέχρι το 60-70 ποιοτικά, όμορφο. Εσύ το φοβάμαι το Βιερίνια. Για πες. Επειδή αυτός κάνει. Είναι παθιάρης. Μ' αρέσει που είναι παθιάρης, γιατί και εγώ. Παθιάζεσαι, ναι. Δεν θα μετρήσει τα μέτρα του που θα τρέξει. Ναι, θα ενώ άλλος ο Κούρτης είναι το μάρι μεγάλο. Προσέχει, ο Βιερίνια δεν είναι το μάρι. Είναι παθιάρης, θα παίξει και να ξεχαστεί. Ναι, θα τρέξει ψηλά να μαρκάρει, να καλύψει τον άλλο. Ναι, μπορεί να εκτεθεί δηλαδή. Ναι. Μπορεί να εκτεθεί. Ναι. Το Βιερίνια τον προτιμώ 100 φορές. Του έχουμε δει 100 φορές και το Βιερίνια. Δηλαδή πήρατε αριστερό μπακ και έχετε το Βιερίνια στα 36. Ξεκάθαρα ανώτερο από το Σίτλι. Ξεκάθαρα. Όχι ποιοτικά είναι. Δεν λέω εγώ το αντίθετο. Ναι. Εγώ λέω το βιολογικό. Ναι, μέχρι το 70. Με το Βιερίνια. Ναι. Η παρεξήγηση πρέπει να σταματήσει. Ναι. Εγώ και ο Βιερίνια. Θα κάνουμε ένα τραπέζι στο τέλο. Το Βιερίνια το γουστάρω πάρα πολύ και σαν χαρακτήρα και σαν ποδοσφαιριστή. Εγώ έχω ένα θέμα όμω. Έχω ένα θέμα με του γέρου. Ναι, το ξέρω. Βέβαια, πάω να αλλάξω τώρα την αυτή. Γι' αυτό, άμα ναι, τώρα αναγκαστικά θα αλλάξει, γιατί μεγαλώνει και εσύ. Μεγαλώνω και εγώ. Κλαίω. Το άλλο είναι. Ξέρω πριν τα πει, ναι. Το άλλο είναι. Ναι. Το άλλο είναι. Τον Κωνσταντίνο, ρε φίλε. 48, είδε τι κάνει. Ποιότη. Δηλαδή, ο Κωνσταντίνο σου γύρισε το κουμπί. Όχι, μου ψιθύρισε ένα από πίσω. Σου λέει, είδε τι κάνει 88 χρόνια. Είδε, λέει, η γέρο που λε για το. Παοξίστα. Πάλι παοξίστα. Πήγε παοξί σε θέατρο. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Δεν γίνονται αυτά. Είχε παοξί. Ο οποίος και στα θέατρα. Ήταν αστυνομικός μετατεθειμένος. Από πάνω κάτω. Ναι. Και σου την είπε μέσα στο θέατρο, ε. Λέω, εσύ τι δουλειά κάνεις, λέει αστυνόμος. Και τι δουλειά έχεις να καθήκει δουλειά στο θέατρο. Λέει, σκάσε η γυναίκα μου με το ζόρι με πήγε. Α, σαν και εμένα δηλαδή. Είναι η ίδια περίπτωση. Εγώ. Μου λες πού πήγες, πού να ξέρω. Θυμάμαι, είχα πάει. Ακού πει άλλο στα θέατρα. Παοξί. Σε τραβάει η γυναίκα στο θέατρο. Θα πάμε μια φορά στο τόσο. Εμείς πάμε κάτι και λίγο φεύγουμε δεξιά-αριστερά. Μια φορά πήγα τρία θέατρα του τελευταίου τρει μήνε. Τρία έγιναν τώρα. Το ένα σε λίγο θα μας πει ότι είναι και θαμώνας, έτσι. Βαλτινό, ναι. Λοιπόν,
Βιερίνια λοιπόν, Ήγκασο, Κρέσπο, Σάστρε. Σάστρε. Ναι, Σάστρε. Σάστρε. Τι Σάστρε. Ο Ισπανός. Λίρατζη. Μπορεί και Σάστρε, θα δούμε. Το Λίρατζη από την Καβάλα. Ξέρεις γιατί υπάρχει το ματ με την Γάνδη που σίγουρα θα παίξει ο Λίρατζη. Εγώ προθέτω θα παίξει σήμερα ο Λίρατζη, την Κυριακή ο Σάστρε με τη Λαμία και ξανά μετά ο Λίρατζη. Του μοιράζει. Χαφ. Τσιγκάρα Κούρτη. Τα χάφτα. Αυτά είναι καημένη τσιγκάρα, πάλι θα τρέξει στα αντερά σου. Ο Τσιγκάρα είναι ο πλέον κωβικό παίκτη του Πάουκ. Ο μεγαλύτερο χαμάλι. Όταν λείπει ο Τσιγκάρα, ο Πάουκ χάνει ισορροπία στο 11 κέντρο. 11 χιλιόμετρα το μάτ. 11 χιλιόμετρα το μάτ. Σε Σούπερ Λίγκα. Ναι. Κάντε το άγαλμα. Όταν λείπει ο Τσιγκάρα, το ξαναλέω, ο Πάουκ χάνει τον μπάλανσο σου από τη μεσαία γραμμή. Αυτό το Λουτσέσκου πρέπει να προβληματίσει που δεν τον έβαλε νωρίτερα. Έτσι. Εμεί τα λέμε όλα. Κούρτη, μετά. Αγούστο. Τι με χαλά τώρα. Έχει θα το βάλει εκεί στο 10 αφού το βάζει. Φάτε να χάφε εκεί. Τον άλλο που πήρατε γιατί δεν το βάζετε. 21 χρόνο. Αγούστο. Αλλά το βάλει εκεί. Δεν ξέρω. Μπορεί να το βάλει. Τι το πήρατε εκεί. Καντουρί. Οπα πα 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 πα. Ζαμπά και Τσόλακ. Οπα πα 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 πα. Μπροστά δεν βάζω γκολ με τίποτε. Το Τσόλακ δεν με πειράζει. Πρέπει να του τη φέρει. Να του τη φέρει. Να του τη φέρει του ανθρώπου. Το ξέρουμε τι. Ο Πάκο πίσω έχει ζαμπά και τον άλλο Καντουρί. Καντουρί, ναι. Δεν έχω αφού Μητρίτσα και Ζήφκοβι είναι εκτό. Γιατί τα μάτια. Ο Μητρίτσα προσαγωγή. Γιατί τα ματάκια μου να πρέπει να βλέπουν. Θα δει. Στα τελευταία 1/3 τη ζωή μου τέτοια πράγματα. Θα δει. Γιατί τα ματάκια μου. Πρέπει να επιλέγει το τέλο. Ωραία πράγματα. Οι τελευταίε εικόνε στη ζωή που θα περάσουν. Πρέπει να επιλέγει. Γιατί. Γιατί να κάνω μια ποιότητα. Είναι δουλειά μου. Θα το βλέπουμε το μάτσο βραδάκι. Θα το κάνουμε μαζί. Εκεί την ώρα θα σου λέω μην κοιτάς. Μην κοιτάς. Πώς μας λέγανε μικρούς αν έβλεπε κανένα βάλει μπούτι. Τώρα τον Αγούστο Δεκάρη, τον Καντουρί εξ αριστερά και δεξιά το φελό το Ζάμπα. Ναι. Και ο Τσόλακ το παιδί δεν το κατηγοράω, αλλά έτσι μόνο δούμε, μπορεί ναι. να τα βάλει τα γκολ. Δεν μπορεί να βγαίνει να μπαίνει. Στατιστικό. Ο Πάοκ είναι. Θα χάσετε. Περίμενε, θα φτάσουμε και εκεί. Άμα θα χάσουμε, όχι, θα το συζητήσουμε. Θα χάσετε αύριο. Ο Πάοκ είναι η ομάδα που έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ στο τελευταίο τέταρτο των αγώνων. Έχει βάλει 14 γκολ. Και όχι μόνο αυτό. Ναι. Και τα δείχνω ότι είναι καλά. Όχι, καλά γυμνασμένο. Ναι. Και το τελευταίο του τέταρτο πάντα είναι ποιοτικό. Είναι πολύ καλό στα τρεξίματα. Ναι, ναι, είναι. Πάντα. Όντως, όντως. Που σημαίνει ότι ο γυμναστής, διατροφολόγος, προπονητής κτλ. Κάνουν σε αυτό το κομμάτι πάρα πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, τώρα συμβαίνει. Ναι, ναι, 100%. Αυτό το πράγμα δεν μ' αρέσει τώρα. Πάκο, ο οποίος έκανε προπόνηση. Ξέρεις τώρα πώς κατεβαίνει ο Πάο. Αγκαρία. Ας μην χάσω όμως, δεν θέλω να χάσω. Όχι, ρε παιδάκι, να στήσω πάλι εγώ την ΑΕΚ. Όχι, ρε παιδάκι. Πάλι τέλος πάντων. Και, και να χάσεις. Ναι. Θα χάσεις ένα μάτς που δεν έχει ενδιαφέρον και να χάσεις. Εντάξει. Δεν χάσεις είναι γοήτρου το παιχνίδι περισσότερο για τον Πάο. Τώρα. Να, σε αυτό το μάτς θα χάσεις που είναι έτσι. Λες να χάσω αυτό το μάτς σχέδιο, ε. Σε αυτό θα το χάσεις. Εγώ γκολ το βλέπω. Θα χάσεις. 1-1 και βλέπουμε τώρα τι να σου πω. Θα χάσω, δεν θα χάσω. Μπορεί να μπει εκεί στα αποδυτήρια αυτό εδώ. Ποιο? Ο προπονητής ΑΕΚ, ο Ινδιάνος. Ο Ινδιάνος, ναι. Ο Σταμπασίδης. Ο Φριδόπουλος, συγγνώμη. Ναι. Δεν το βλέπεις να προχωράει το. Εντάξει, οκ, okay, θα το δούμε το βραδάκι. Όχι, Καντουρί. 8.30 ώρα. Αγούστο Δεκάρη. Δεν έχω άλλους. Μητρίτσα και Ζήφκοβιτς είναι εκτός. Ο ένας προς αγώ, άλλος συναχώθηκε. Πώς θα βάλεις γκολ. Πάλι ο Κούρτιτς με πέναλτι. Κούρτιτς. Κούρτιτς, Μούρτιτς. Ξέρω εγώ κανένα. Ήγκασον έχω. Βιερίνια, κανένα σου τέλο. Έχω, εντάξει, έχω. Θα δούμε. Τέλος πάντων. Μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία. Αυτός πάντως ο Φριδόπουλος, τελευταία φορά που έπαιξε εναντίον του ΠΑΟΚ, τον κέρδισε. Ναι, ήταν Παναχαϊκή στο Κύπελλο 2-1. Η μοναδική ήταν που κάναμε εκείνη τη χρονιά στο Ντάμπλ. Είναι καλός προπονητής. Καλός είναι. Ναι. Καλός. Εμένα μου αρέσει το ξέρω και προσωπικός. Είναι φεϊμπουκάκια. Α, ναι, μιλάτε στο Facebook. Ναι, ωραία. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα θα μετά τις 9 Μετρόπολης. Ακούτε ραπ και κουλ. Cool. Ξεδιπλωνόμαστε μέχρι και τις 10. Έχουμε Θανάση Καζαμπάκα στα ντεξ. Έτσι θα πάμε λοιπόν για τα επόμενα 20 λεπτά. Θα πάμε πρώτα λίγο σε Ολυμπιακό. Να πούμε καταρχάς σήμερα ότι έχουμε κάποια παιχνίδια. Μάλιστα. Πριν πάμε σε Ολυμπιακό, ναι. Για την Super League 2. Ναι, να ακούσουμε γιατί έχει ενδιαφέρον. Έχουμε και Καρδίτσα Βέρεια. Καρδίτσα Βέρεια. Ναι, εκεί θα παίξει το φιλαράκι μας ο Μουχάλης σήμερα από ό,τι μαθαίνω. Θα ξεκινήσει βασικούρα, ναι, μες ναι. Μέσα στην καρδίτσα, φαβορή Βέρεια βέβαια. Θα κάνει ένα τάκλι στον Αστράγαλο τον Κλάους. Δεν νομίζω να παίζει ο Κλάους. Πώς δεν παίζει. Νομίζω ότι είναι εκτός ο Κλάους. Τον είδαμε τον Ατήλα. Άρα, άμα είναι τότε εντάξει, μπορεί να. Δώσε ρε Ατήλα να γουδίνα. Πάντως αυτό που μαθαίνω είναι ότι θα ξεκινήσει ο Μουχάλης, το φιλαράκι μας. Δεξιμπάκ. Ναι, ναι, ναι. Το Μπουκουμπάλα το έλεγα λαμάγια. Είναι τελικός αυτός για την καρδίτσα. Αν δεν κερδίσει, τελείωσε. Γεια σας, φυλάκια ρουφιά. Τι να κερδίσει η καρδίτσα μου. Ναι, ναι. Λοιπόν. Καρδίτσα μετά αυτό το μάτς αρχίζει τα μαγικά. Διαβάζω μηνύματα από αεξίδες που φοβούνται πολύ το μάτς και λέει άμα δεν πάρουμε και αυτό το μάτς λέει που εμείς και εγώ είμαστε και εσείς χαλαροί. Ποιο πάρετε, θα πάρουμε, το πάρετε, λέει. Το πάρετε, το πάρετε. Ποιο θα πάρουμε, λέει. Το πάρετε, το και παραδόξως λέει μαζί είναι και φαβορεί με εσάς που δεν είμαστε, λέει, αν το δούμε. Θα το πάρετε γιατί ο άλλος θα πάει. Και τι μου γράφουνε, εάν πάρει και τους 6 βαθμούς ο Άρης, ούτε τέταρτη θα τερματίσουμε. Θα βγείτε Ευρώπη, ρε παιδιά. Όχι, σου λέει άμα πάρει και τους 6 βαθμούς ο Άρης, θα είναι την ΑΕΚ, το ξέρεις. Αν πάρει τους 6, τι κάνει την ΑΕΚ. Αυτό φοβούνται οι αεξίδες. Εάν δεν τους πάρει. Ναι, αυτό φοβούνται οι αεξίδες. Εσείς άμα... με τα φιλαράκια σας στους αεξίδες έχετε στην ΕΠΟ θέματα. Άρα να παίξουμε άσο το
Θα παίξουμε τον Πάο Κάσο. Την ΑΕΚ, ναι. Βέβαια, βέβαια. Και χ τον Ολυμπιακό με τον Άρη. Χ μίχρονο κιόλα. Χ μίχρονο, χ τελικό. Χ μίχρονο, χ τελικό. Χ μίχρονο, χ τελικό. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ. Κουλ, cool, σε γουστάρω πολύ, ρε φίλε, ναι. Γιατί είσαι ψυχούλα, αλλά τον πινελίξω άμα να το ρίξει, το ρίξει, δεν παγάσα. Τι θα πει, και όποιο είναι ψυχούλα δεν είναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Παιδιά, ναι, όχι. Okay. Τι γίνεται, αποστηρωμένοι θα μείνουν. Ω, παιδιά, ναι, ο, ανάλογα. Παιδιά, είμαι ανάλογα, μα ανάλογα είμαι. Τι θα κάνουμε, θα κρατάμε μέσα μα με το καλό. Θα φέρουμε φράγματα επειδή εσύ δεν. Α, μπράβο. Α, μπράβο. Με το καλό θα γίνω καλύτερο, με το κακό θα γίνω χειρότερο. Μπράβο. Κάπως έτσι. Μεταβαλλόμενο. Ναι, ναι, μεταβαλλόμενο. Σαν το ρεύμα, είσαι εναλλασσόμενο ρεύμα. Είσαι εναλλασσόμενο ρεύμα. Ρεύμα λέει ο άλλος. Να με τρελάνεις ρε φίλε. Πιο ακριβό ρεύμα από όλους στην Ευρώπη έχουμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε λίγο γρήγορα Ολυμπιακό και μετά γραμμές. Ναι. Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης έχει ενδιαφέρον πώς θα καταρτιστεί εδώ η δεκάδα για τον. Εντάξει, κοίταξε ο Μποροθρύλος που τον έχετε εδώ και τον βγάζετε. Τον βγάζει, ναι. Τον αμαρτωλό βλάχο να πούμε από την Τρίπολη. Ναι. Το βλάχαρο αυτόν εδώ που τον πονηρό. Ναι. Εγώ τον έβγαζα με τίποτα. Κι ας ήταν θεσμικός παράγοντας. Πάντως ο Αστέρας. Αν ήμουν Μακεδονοβλάχος, θα πούμε και τέτοια, δεν τον έβγαζα. Τι Μακεδονία και Μακεδονία και πα και πα και τον παραβίλα. Εγώ δεν τον έβγαζα. Τα παραβίλα βγάζετε. Ο Αστέρας πάντως δήλωσε πολλούς τιμωρημένους για αυτό το μάτς. Πιστεύει ότι μπορεί να πάρει πιο εύκολα βαθμούς με την ΑΕΚ. Βέβαια, έξω τρίτη. Έχει Γκαρσία, έξω έχει Μπαράλες, έξω έχει Ατιθιέντα, έξω έχει τον Άλβαρες. Αυτοί έχουν πάρει περισσότεροι, όχι περισσότεροι, όλοι κάρτες. Και του δήλωσε εδώ. Κοίταξε, σε μάτς τώρα που δεν θα έχει την μπάλα πολύ, ότι η Τρίπολη στα πόδια. Ο Μπαράλες δεν είναι και χρήσιμος, πολύ ναι. Χρήσιμος. Δηλαδή είναι πιο στατικός φόρτο. Με Σόνι θα είναι μπροστά. Ο Σόνι. Ναι. Είναι πιο περιφερειακός. Με Σίτο, Κρέσπι, Καπίγια, Μουνάφο, Βαλιέντε. Μουνάφο, Βαλιέντε στα χαφ. Χριστόπουλος, Καστάνιο, Τασουλής, Καρμόνα. Από την Κομωτινή πολλά χρόνια. Καλός χαφ. Ναι. Μεγάλωσε. Μεγάλωσε, ναι, ναι. Μεγάλωσε ο Μουνάφο. Ο Ολυμπιακός με Βασλίκ, ο οποίος πήρε τον τίτλο του κορυφαίου. Για το μήνα Γενάρη. Βλακίες, τον πήρε τα. Γιατί μέσα στην Τούμπα αυτό κράτησε το μάτς. Έκανε έξι. Σου λέω τι έγινε χθες. Έγινε βράβευση του κορυφαίου. Όχι τερματοφύλακα. Του κορυφαίου παίχτη για τον Γενάρη. Έλα, μωρέ. Έτσι. Το πήρε δίκαιο για μένα ο Βάσλικ, ο οποίο κράτησε τον Ολυμπιακό σαν δύσκολο. Ο δηλαδή και το πήρε ο άλλο. Ναι. Έλα, μωρέ τώρα. Ο Βάσλικ. Ποιο ψηφίζει. Όλοι ψηφίζουν. Ο κόσμο ψηφίζει. Ο κόσμο. Δεν ξέρει μπάλαρε ο κόσμο. Λοιπόν. Παπασταθόπουλος Μανολάς. Διάδα. Ναι. Ναι, οι δύο Έλληνες δεξιά. Λαλά Κίτσος. Κίτσο Γουστάρο φουλ. Μπουχαλάκης Μαντί Καμαρά. Ο μικρός. Ο μεγάλος. Ναι. Μπροστά του Αγκιμπού. Ναι. Ροντρίγκες Μασούρας. Και τώρα ή Τικίνιο Ελαράμπη, εδώ δεν ξέρουμε τώρα. Θα φάνε γκολ αυτοί. Θα φάνε, λες. Ναι, ναι. Ο ένας αργός. Δεφορμέ, ο άλλος μόνιμα του ρούφιξε ξαδιά τον προστάτη. Πάει, η χείρα. Αυτοί οι δύο εκεί πέρα είναι κίνδυνος θάνατος. Σου λέω πως θα κατέβει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός που θέλει το αίτιο ξεκάθαρα. Στα καλά του, ναι. Θα κάνει γκολ Αστέρας. Να ξέρεις, γκολ είναι το μάτς. Γκολ βλέπω και το άλογο. Και τα δύο γκολ. Θα τα βλέπουμε μαζί το βράδυ που ρωτάνε κάποια παιδιά. Ναι, θα είμαστε μαζί 8.30 ώρα. Θα βλέπουμε παρτούζα μάτσε. Θα δούμε. Όχι, θέλετε, το ένα θα τελειώνει. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει 7, το άλλο ξεκινάει 8.30. Έτσι. Ναι, εγώ θα είμαι Art. Ναι, και μετά θα πάμε να κάνουμε μαζί το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Θα πάρω την ευγενή φορτιστήριο, θα με. Θα με... On time θα είσαι. On time, ναι. Εντάξει, πάμε εδώ και 20. Με ενημερώνει ο Καρτάκιας ότι Παπασταθόπουλος και Ρέμτσουκ παίρνουν να συμπληρώσουν ενδεχομένως κάρτες. Για ποιο λόγο? Για να είναι φρέσκοι, καθαροί στα play-off. Φρέσκη, αλλά αρέσει, Καρτάκια μου, Ολυμπιακός η 13 είναι. 13 πόντια πάνω είναι ο Ολυμπιακός, μπορεί και να κάνει και ομορφιές μπορεί να κάνει. Έχουμε ένα 15 λεπτό πολύ ζουμερό. Γιατί είναι γεμάτο ήδη το κέντρο. Γι' αυτό σου λέω τα παιδιά είναι συνάμεσα. Για βλάδι στο τηγάνι. Ναι. Μάλιστα. Να ψήσουμε τα ψαράκια μας. Έτσι είναι ωραία τα ψαράκια, ρε φίλε. Τρώω πολύ ψαρόσουπα τελευταία. Καλά κάνεις. Ψαρόσουπα δεν σε κάνει κακό. Καλό μου. Πολύ ψάρι τρώω τελευταία. Ναι, πάω στο Βαρσαλινό χθες. Πάλι ψάρι. Κάτι ψάρια τα βλέπω. Ναι. Μικρά, μεγάλα τι. Και τα μικρά είναι πολύ καλά. Αν βάλε δύο λουκάνικα του λέω. Αν θες λουκάνικα. Γιατί έχω να φάω κρέας 4 μέρες. Τρώω πολλά ψάρια αλλά χτύπησε το βουβαλίσιο. Τι να σου πω, βάλε ψάρι πάλι. Έχουμε 6 γραμμές στην αναμονή. Τράβηξα δύο βουβαλίσια λουκάνικα. Χωρίς ψωμί όμως, πατάτες με μια πράσινη σαλάτα, τράβηξα και ένα τσίπουρο και κοιμήθηκα. Πουλάκι. Πουλί. Ναι, πουλάκι. Τώρα πουλί. Πάμε να ακούσουμε τα πουλάκια. Και τράβηξα μας. Και μια προπόνηση το πρωί, μια μισή ώρα. Και αντίστοιχα. Δύο πουλιά. Ναι. Με δύο πουλιά. Και ο Κρέσπο μαζί με τον Καντουρίσιο και αυτοί κυνηγήσουν κάρτες να μην έχουν ένα καθαρή στα πλεϊόφ. Αυτοί δύο αυτά το λέω για τους χιματζίδες. Ο Καντουρίσιο κυνηγεί στο χάρο, πες τώρα. Α, το δούμε. Καλημέρα. Όχι με το χάρο. Ναι. Το ποδοσφαιρικό χάρο. Άσε τι να κυνηγήσει τώρα. Έλα, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Έλα ρε φιλόσοφο το σερό. Έλα ρε Θούκη, έλα ρε. Ας κυνηγήσει το χάρος, κυνηγήσει. Καλά, καλά λέει ο Τίνος. Ναι. Κάτσε με σας βάλει κανένα γκολ σήμερα για αύριο σας βλέπω. Πρόσεχε, μη, καφέ θα ρίξει. Μη.
Θα πάρω λεφτά το μεσημέρι. Ναι. Πάρω, έχω και ραντεβού. Άσε το ΕΠ γιατί το καφεδάκι. Το πίνουμε παράλληλα. Τι να κάνει, δεν ανοίγει το μάτι, ρε φίλε. Κοιμόμαστε αργά, ξυπνάμε νωρί. Τι Λουτσέσκο. Ναι, πάλι ο Λουτσέσκο. Δεν τον δε. Σήμερα θα πάει χωρί άγχο κάτω στην ΑΕΚ. Ναι, όντω. Λόγο. Δεύτερο δεν θα βγει. Λογικά δεύτερη θα βγούμε, ναι. Ναι. Από το προτάσμα δεν είχαμε στόχο από την αρχή, εγώ δεν το πίστευα. Τέλος πάντων. Μείναμε έξω τον Νοέμβριο, τελείωσε εκεί. Έχει κανένα πιτσιρικάλο να βάλετε ρεθούκι και κουλιανέ. Το Κούτσια, ο οποίο Κούτσια. Ο Κούτσια δεν πάει να το πετάξετε σήμερα. Δεν μπορεί. Απαγορεύει ο νόμος. Ποιο νόμο. Ναι, αυτό. Ναι. Το είπαμε χθες με τον Πέτρο Τόμπερ. Δεν διορθώστε με. Ναι, δεν μπορεί να το βάλει πουθενά ούτε στην ΚΑΠΑ 20 ούτε στη μεγάλη μα. Επειδή. Δεν θα τον έβαζε πάλι. Γιατί ρε παιδιά. Γιατί πρέπει να συμπληρωθούν 72 ώρες από τη στιγμή που έπαιξε τελευταίο μάτς. Λόγω ηλικίας. Και να ήταν στην αποστολή πάλι δεν θα τον έβαζε. Το Μουρκ θα βάλει σήμερα πάλι. Κάνα πιτσιρικά άλλο. Το Μουρκ δεν το βάζει γιατί προέρχεται από τραυματισμό. Ένα χαφ που έρχεται στη δεύτερη ομάδα ξένο. Το Γιαξί. Όχι το Γιαξί, ένα άλλο παιδάκι. Ξένο που παίζει κόφτη. Α, τον Νουεντράουγκο. Πάμε να βάλουμε τον μισή ώρα τον Νουεντράουγκο να το δούμε. Εντάξει, εκεί έχω πολλού παίχτε. Εγώ θα ήθελα να δω αλλού παίχτε. Πού θε να δει, στα εξτρέμ. Ποιο, έχετε κανένα εξτρέμ πιτσιρικά. Εκεί θέλω να δω. Έχετε κανένα να δούμε. Ο Κούτσια σε μένα με ενδιαφέρει να παίξει να πάρει λίγο χρόνο, να τον έχω έτοιμο για του χρόνου. Ο Κούτσια τι θέση παίζει, δεν έχω μπερδευτεί. Φορ. Είναι φορ ή είναι εξτρέμ. Φορ 9. Κυρίω φορ είναι. Δηλαδή, άμα παίξει την Τούμπα με τον Ολυμπιακό, κάτσε λίγο ρεθούκι. Το βάζει καθαρό φορ 9. Τι μπόι έχει. 1,80. Τι 1,80. 1,80, τι να σου πω. Κοντά 1,80 είμαστε κι εμείς, κοντός είναι. Κοντός είναι 1,80. 1,80 είναι ρε φίλε. 1,80 τι 1,80. 18 χρονών είναι ο Κούτσιας. Η θέση του είναι center for. Πηδάει ρε κεφαλιά. Πηδάει. Η θέση του είναι center for 9. Άμα χρειαστεί μπορεί να το βάλει λίγο αριστερά να παίξει. Α, είναι μπασταρδεμένη θέση που παίζει. Κυρίως είναι φόρο. Α, κυρίως. Ναι. Άρα δεν είναι κλασικότατος φόρο. Κοίταξε για μένα. Δεν είναι Τσόλακ. Θα ξεκινήσει το Σουάρες σήμερα. Δεν είναι Τσόλακ. Είναι καθαρό ένα εξτρεμ. Δεν είναι εξτρεμ. Να πάρει παιχνίδι να τον λοιπόν, δούμε. Καλά που ανοίγουμε γραμμές για να μιλάει ο κόσμος. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Το κολοσσερέο τώρα πρωί-πρωί. Πάμε επόμενη γραμμή. Ευτυχώς ανοίγουμε γραμμές, παιδιά, να σας ακούμε. Τα λάμδα. Ρε Τάζ. Ρε Τάζ. Τα λάμδα του πιο παχιά από το Βενιζέλο και τον Βάγκαλο. Τι τα ει τα λάμδα, ρε. 12 λάμδα στη σειρά μπορεί να βάλει. Κολλητά σε μια λέξη. Τι τόμαχο που ριζουάλε, τα ταΐ στα λάμδα. Τα ταΐ στα λάμδα τα κάνει του φέκι. Να, του τεφαρίκια. Έλα, καλημέρα. Πάμε, δεν θα μιλήσουμε εμείς. Δεν μιλάω. Μπράβο, μπράβο, ούτε κι εγώ. Έλα. Καλημέρα, έλα, φίλε. Ναι, ναι. Έλα, καλημέρα, παιδιά. Τρελίδες. Καλό το παιδί. Αυτοί οι ίδιοι και οι ίδιοι. Θα είναι άλλοι μετά. Όχι, έχει βγει καιρό. Έχει καιρό, έχει καιρό. Είσαι ίδιο, ρε. Δεν παίρνω τηλέφωνο. Θε να αλλάξει τώρα. Θε να αλλάξει ο άνθρωπο, ο ίδιο είναι. Πε την τρελαμάρα σου, λέγε. Έλα. Εγώ θα μιλήσω για την ομάδα μου. Πες το, ωραίος. Για τον Άρη με τον Ολυμπιακό. Έτσι θέλω. Θα παιχτεί στα ίσα το παιχνίδι γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει ανάγκη τους βαθμούς. Εμείς τους χρειαζόμαστε. Ναι. Αυτοί θέλουν να είναι αίτητοι και θα γίνει ένα ωραίο παιχνίδι και πιστεύω η ομάδα μου να κερδίσει. Ταξιδεύω, έρχομαι από τη Βουλγαρία και σας ακούω. Τι κάνεις εκεί, εταιρεία εκεί πέρα που είναι Χρυσαυγίτης και έκανε στη Βουλγαρία εταιρεία. Ναι. Πατριώτης. Τι να κάνουμε. Φύγει από εδώ, δεξιέ. Απόμενο. Φύγει από εδώ. Γιατί είσαι εκεί, πατρί. Κάτσε λίγο. Ναι, ναι, ναι. Πατρίδα, αλλά στη Βουλγαρία κάνουμε εταιρείε. Περίμενε λίγο, ρε Ραπτόπουλε. Άντε, πέσω τρελίδι και αυτό, γιατί θα μα. Α, μπράβο. Ναι. Δεν σχολιάστε καθόλου. Ναι. Για που χώρισε ο Μητσοτάκης, κανένα κανάλι που χώρισε ο Μητσοτάκης με τη Σάκαρη. Κανένα σχόλιο. Τι να ασχοληθούμε τώρα για το Μητσοτάκη Τζούνιορ, όμω χώρισε με τη Σάκαρη. Εγώ αν ήμουν ο Μητσοτάκη. Ναι. Τη σάχαρη ούτε. Σάχαρη. Τη σάχαρη. Σάκαρη. Σάκ. Σιγά την κόμενα. Σικ σακ. Σιγά την κόμενα. Ράμε μου τσοτάκι. Αυτό που λέω. Άντε να ρωτήσω κάτι, επειδή ταξιδεύω, μ' ακούς. Ναι. Δεν μου λες, χθες ποιος κέρδισε. Ποιος κέρδισε. Ποιος κέρδισε. Στο Σαμφάιβο, ρε. Φύγε, φύγε. Μας πας πίσω. Το φελό μας κάνει. Κουλ, μια μέρα που θα έχουμε απραγία, λέει, βάλε, κάνε μουσική εκπομπή με χολύπτη, λέει, παίζει μουσικάρες. Εντάξει, όχι, θα το κάνω. Εγώ έχω βάλει ένα τραγούδι για το μεσημέρι. Για το μεσημέρι τώρα θες. Όχι, θα το παίξουμε τώρα. Ναι. Θα απομονώσω μια φράση της Μαρινέλλας. Ναι. Να είσαι καλά. Μόλις τελειώνει ο ακροατής, αντί να μιλάει ο κόκκινος, μην ξοδέψει οξυγόνο. Ναι. Θα πατάει το κουμπί, λέει η Μαρινέλλα, να είσαι καλά. Το τραγούδι το έχουμε να το ακούσουμε. Ναι, βέβαια. Μετά πάμε λίγο γραμμές. Δηλαδή λέει, μπαίνει ο ακροατής, τελειώνει. Ο κόκκινος τι λέει. Να είσαι καλά. Παίρνει ένα άλλο ακροατή. Τελειώνει. Αυτό ζήτησε. Καλά. Αυτό ζήτησε. Άκου, ναι. Άκου. Για να το ακούσω. Μαρινέλα. Άκου τι θα πει. Ναι, τι θα πει. Κόψε αυτό. Να σε καλά.
Να σε καλά, να σε καλά. Αυτό θα κόψω. Μία ώρα να σε καλά. Και παίρνει πολλά λεφτά από τον γιατρό στο αρχαίο που βγάζει. Είναι τρελή εποχή, ρε. Και μόνο η παρουσία σε καλά, να σε καλά. Το λέει ο άλλο. Διαδραστικότητα θέλω, ρε. Ναι, ρε, σε, θέλω παιχνίδι, εσένα ρε. Σε εξητάρει η παρουσία του εδώ πέρα και βγάζει. Ναι, γι' αυτό, αυτό πληρώνει. Αυτό ό,τι δίνει, παίρνει αυτή τη ζωή. Πληρώνει την παρουσία του. Άμα δεν τον έχει εδώ, δεν έχει έκρηξη στο μυαλό σου. Τι σκηνοθετικέ σου αφήνει. Τα θεά μου, κοίτα τα κεφαλικά. Πάμε, καλημέρα. Μάλιστα. Ανοίγαμε γραμμέ για να μιλάνε κάποτε, αλλά ναι. Έλα, φίλε. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλώ όνα. Δεν μιλάμε τίποτα. Τίποτα δεν λέμε εμεί. Έλα, φίλε μου. Θέλω δύο-τρία πράγματα να πω έτσι, κάποια γενικά και ένα αθλητικό. Ό,τι θέλεις, φίλε. Το πρώτο είναι όσο αφορά αυτό για τον πόλεμο για την Ρωσία και την Ουκρανία πάνω, ναι. Που λένε οι Ρώσοι φίλοι μας. Οι Ρώσοι, παιδιά, ιστορικά μιλάμε, δεν έχουν βοηθήσει ποτέ και δεν ήμασταν ποτέ με τους Ρώσους. Μην μπερδευόμαστε. Από την επανάσταση του 1921 που ζητούσαμε όπλα, οι Ρώσοι μας είχαν, που υποτίθεται είχαμε τα κονέ με τον Καποδίστρια, μας είχαν στείλει σε μια μάχη 100 στολές και 100 όπλα και γελούσαν οι επαναστάτες. Έτσι που υποτίθεται είχαμε καποδίστρια. Άρα λες μόνο λόγω θρησκείας, επειδή έχει μείνει στο μυαλό μας. Ούτε καν θρησκεία. Για θρησκεία. Όταν έγινε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και τελείωσε, εδώ πιο πάνω ήταν, είχαν φτάσει οι Ρώσοι. Και τότε που χωρίσανε στη χαρτοπετσέτα τον τότε κόσμο, ο Στάλιν, ο Ρούσβελτ και ο Τσόρτσιλ, είχαν δώσει την Ελλάδα στη Δύση. Και ο Καραμαλής ο γέρος έλεγε τη δεκαετία του 50-60, η Ελλάδα ανήκει στην Δύση. Και εσύ τις άλλες τι περιμένατε να κάνουμε. Εγώ είμαι της άποψης να είμαστε ουδέτεροι. Αλλά δεν μπορούσε και ο Μητσοτάκης, δεν είμαι μητσοτακικός, καμία σχέση. Ναι. Αλλά όταν έχεις δύο βάσεις που στη μία στην Κρήτη έρχεται αεροπλανοφόρο, αμερικάνικη και η άλλη στην Αλεξανδρούπολη, ποια περιμένατε να ενιστάσετε. Σωστός. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να σε καλά. Να σε καλά, φιλαράκι. Είναι τα μάτια μου θόλα. Λέει και τέτοια. Βέβαια. Τι ναι. Τραγούδι είναι αυτό. Συμφωνεί 100% ο Καζαμπάκας ναι. Με τον ακροατή. Είναι η πρώτη φορά που σηκώνει κεφάλι και λέει ναι, να γιάσει το στόμα του. Δεν το έχουμε δει να το κάνει συχνά, γι' αυτό το αναφέρω. Με τα λεγόμενα του φίλου. Θες το Instagram τη Σάρλι Φίνιξ τώρα εσύ. Χάρη εδώ. Σάρλι Φίνιξ. Εντάξει, θα το επιμεληθώ. Θα την ακολουθήσει. Ναι, ναι, εγώ. Δεν μ' αρέσει εμένα αυτή η σημερινή. Δεν μ' αρέσει. Άμα θες. Δεν σ' αρέσει αυτή. Όχι. Και σε αλλάζει άλλη με τα χίλια τα πλεισμένα. Ναι! Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Ναι. Μα πάμε. Τι πάω ξύσει είναι αυτό. Καλημέρα, ναι. Μάλιστα, ναι. Τα καλημέρα μου. Τα καλημέρα μου, καλώς το να. Μουσάτος 21. Ωραία. Έλα, θα κάνεις καμιά νίκη. Είναι αυτό που λέει. Ναι. Εσύ σε κάθε αργία δεν μας κατηγορούσες θα φάμε, θα πιούμε, θα μικροπίνουμε πολυστερίνες και τέτοια. Και τώρα ρωτάς τον Κουλιανό αν καθαρά Δευτέρα θα δουλεύεις και χάρηκες που δεν θα δουλεύεις. Είπε καλά κάνουμε που κλείνουμε. Ακούστε, είπε θα πας πάλι Αθήνα. Ναι. Εσύ, αυτά που κορόδευε, αυτά λούζεται τώρα, να ξέρεις. Έτσι πάει αυτό στη ζωή. Είπε καθαρά Δευτέρα, χάρηκε που είναι τρίμερο. Φυσικά, να κλείσουμε, λέει καθαρά. Ναι, χώστα, χώστα. Ω, ερώτα. Βρε, πάνε καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε. Είναι τα μάτια μου θολά. Για πάμε. Next, please. Next, please. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς το να. Μαζί μιλάμε. Ναι. Λοιπόν, πρώτο θέμα. Στο θέμα της ευκαρπίας, ναι. Το σωστό και το φρόνημα του κύριου Μπούζο θα ήταν να καλέσει και τους αυτόπτες μάρτυρες κύριο Μαλιούφα και κύριο Πολιωτόπουλο που μπήκαν στη μέση και γλίτουσε τις φαλιάρες ο κύριος Ευγενίου. Σωστά, ναι, ωραίος. Δεν ήταν έτσι. Ένας, ήταν τρεις που τον επιτέθηκαν. Ναι, τρεις είπα και εγώ, αυτό σου είπα. Έχει τους δολοφόνους. Ένα δεύτερο. Εντάξει. Ένα δεύτερο και το επαναλαμβάνει συνήθως το λάθος, Νίκο. Τι έκανα. Τη χρονιά του Νταμπλ, ο ΠΑΟΚ δεν έχασε μόνο από τον Παναχαϊκή, έχασε και από τον Πανιόνιο μέχρι τη Νέα Σμύρνη. Α, με το Τζιλούλη που έκανε το Γιαννούλη. Για να περάσει τον τελικό. Α, στο κύπελο, σωστό. Μπράβο, φίλε. Χαίρομαι όταν με διορθώνουν. Σωστά. Έχω χάσει και από την Παναχαϊκή με Τζιλούλη. Και το στρίβω εδώ. Ναι, έχεις δίκιο. Και τρίτο και κλείνω. Ναι. Ευχαριστώ πολύ ή τον κύριο Ανδρώνη ή τον κόσμο του ΠΑΟΚ που στο ΠΑΟΚ Ιωνικός είχαμε μια ήσυχη και ήπια μετάδοση. Γιατί ούτε το περώνε του κύριου Σωτηρόπουλου ή ποιο είναι να μετώσει, ούτε το δικό σου το γκολ μ' αρέσει. Γιατί όταν βάζει γκολ ο αντίπαλος, το λες και είναι κηδεία. Ναι. Θες να φωνάζουμε και τα γκολ των άλλων. Ναι. Και θα πρότεινα στον κύριο Ανδρώνη τους αγώνες του ΠΑΟΚ και του Άρη να τους μεταδίδουν εναλλάξ. Του ΠΑΟΚ ο Αριανός. Α, και ένα. Του, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να πάω. Κανένα, πραγματικά. Για λόγο, ρε φίλε, τώρα τι θες. Επαγγελματία είμαι. Γεωρολόγος, νεφρολόγος. Δεν μας βγάλουν τα νεφράγια πέρα. Δεν είναι πολιτισμένοι, κύριε, να το δεχτούν αυτό οι ομάδες. Η μετάδοσή σου δεν είναι αντικειμενική. Όχι, εδώ διαφωνώ. Όταν είναι φάση απέναντι.
Διαφωνώ, με επέτρεψε να διαφωνήσω. Ξέρεις, να μπω στη μέση λίγο. Είναι σωστή η μετάδοση. Όταν, πρόσεξε. Η χρειά της φωνής. Η μετάδοση είναι σωστή. Εγώ όταν έχουμε φάση για τον ΠΑΟΚ και λέω εδώ κίτρινη δεν έδωσε, δεν έκανε. Απλά η χρειά στον γκολ. Διαφωνώ σε αυτό. Να σε καλά. Να σε καλά. Σε αυτό διαφωνώ. Στο ότι η χρειά της φωνής. Στον γκολ θα πάει. Ναι, οκ. Αλλά όταν δούμε κάτι, θα πούμε εδώ δεν είναι πέναντι. Οπ, εδώ δεν έδωσε κάρτα σε αυτού. Ναι, σωστό. Μην μπερδευόμαστε. Και αυτό που λέω, φίλος, είναι λίγο τοπικό τώρα. Μπορεί να φανταστούν τώρα να πάω εγώ στο Βικελίδης, δεν θα με αφήσουν να πω κατά. Καταρχάς, δεν αφήνω λόγο το ραδιόφωνο. Ή να αφήσουν τον, ξέρω εγώ, τον Τσερβίν να έρθει στην Τούμπα να κάνει περιγραφή του. Θέλετε να έχετε διαφημίσεις. Ναι, τώρα είδες πόσα μηνύματα. Άντε, ρε, λέμε, πλάκα μας κάνει. Εμείς περιμένουμε πώς και πώς τους πανηγυρισμούς. Και αυτά θα μας κόψετε. Ναι. Κάτι. Και όταν αυτό. Σέντρα, δεύτερο δοκάρι, γκολ. Ορίστε. 3-3 με Μπαϊκαρά. Μπαϊκαρά, 3-3. Το δεύτερο δοκάρι, Λαζαρίδης, 1-1. Άλλο, έτσι τώρα που γυρίζει. Το 0-1 είναι το πιο ωραίο φέτος με τον Μπάς. 0. Θα εκτελεστεί κεφαλιά του Πέκχαρτ, γκολ. Α, Σωτηρόπουλος. Τι να κάνουμε, δηλαδή, πανηγυρίζουμε. Ναι, βάλε το 0-1 φέτος του Μπάς, είναι κλαμπ. Αυτό του Ζαΐρη. Ξαφνικός θάνατος. Το σου του Σάκο. Όταν το τρώμε πονάμε. Μας αρέσει. Ναι. Το σουτ 0-1 ο Λεβαδιακός με τον Μάντσκο. Εδώ δεν ξέρω αν υπήρξε και offside. Να το τι, τι να κάνεις τώρα, ναι. Τι, ο καθένας τα δικά του θέλει. Τι να κάνω τώρα. Βάλε λίγο ΠΑΟΚ ΠΑΣ φετινό 0-1 για τους φίλους τους Παγοράδες. Κλαίω με τη μετάδοσή μου. Είναι ο ποιος είναι ο Ισπανός και κάνω 0-1. Αυτό είναι όλο και όλο. Και τι σε πειράζει που σε κολλάει ο άλλος. Όχι, ρε, τι με πειράξει. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος συγκριτικής. Τώρα στο πόσα. Τι να κάνω, να δεις στα Γιάννενα πανηγυρίζουν τα γκολ του ΠΑΟΚ και τα κάνει 0-1. Μα τρελαθούμε κιόλας. Μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Να πέφτει ξύλο κάθε μέρα. Όχι, δεν θέλω. Να βάλετε εμένα να κάνω τη λαμπάδα. Δεν θέλουμε ξύλο, όχι. Να έχετε το ελικόπτερο. Ελικόπτερο. Λοιπόν, πάμε γραμμούλα. Χαίρετε. Ναι. Γεια σας, κυρία μου. Καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα σας. Από Λάρισα. Α, την αρέσει. Ερωτικά σκυρτήματα με τον κύριο. Λοιπόν, θέλω να απευθυνθώ στον κύριο Ραπτόπουλο. Όταν θαυμάζεις κάποιον, ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι τον κοιτάς ερωτικά. Αναφέρθηκα για τον κύριο Φέστα, επειδή σ' ακούω. Όχι, δεν κακό, δεν το είπα για κακό. Ναι, ναι, όχι, όχι, και σένα σε θαυμάζω και γι' αυτό ακούω το σταθμό σας. Και όταν θα έρθω Θεσσαλονίκη, θέλω να σε γνωρίσω. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα έρθω. Σωστό. Ερωτικά. Σωστό. Ερωτικά θα έρθω να σας δω. Σαν άνθρωπος. Και τώρα στη λίμνη τον είδατε τον άλλο. Και επειδή κοιτάζω τον κύριο Γλουρινίτη ή έτσι, απευθύνθηκα στον κύριο Φέστα ότι πόσο σωστός είναι. Πόσο γυμνασμένος είναι. Ανάτω, αυτό αυτό με έκανε να ξεφύγω. Το μυαλό μου, κυρία. Είναι λίγο το μυαλό, ναι, του παίρνει πολύ ρε. Είναι το μυαλό μου θηλυκό εμένα. Καταλάβατε. Είναι θηλυκό. Εγώ θα έρθω, θα σε γνωρίσω. Και θα τα πούμε γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Γιατί ξέρω ότι έχετε καλές σχέσεις με τον κύριο Κούγια. Και ναι, θα είναι καλές σχέσεις. Στη Θεσσαλονίκη θα σας γνωρίσω. Μπορούμε εγώ να βρεθούμε θέλω... και οι τρεις μας με τον κύριο Κούγια, αν θέλετε, να κάνουμε μια γνωριμία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ είμαι ΑΕΛ. Ναι. Και ο Κούγιας είναι ΑΕΛ, όχι η ΑΕΛ Κούγιας. Αυτό μπορείς να το καταλάβεις. Εσείς προλάβατε τη μεγάλη Λάρισα του δεκαετία του 80. Εννοείται. Τώρα θες να καταλάβεις πόσο χρόνο είναι, έτσι. Τι πράγμα είναι. Ερώτηση παγίδα για να καταλάβει τι ηλικία είναι. Όχι, αν προλάβατε. Επειδή και εγώ έχω θηλυκό. Δεν έχω θέμα, παιδιά. Δεν μας άρεσε. Να τράκι, ναι. Νίκο, είμαστε μια χαρά με Νίκο, ναι. Νίκο, ναι. Χαίρομαι που είπες γύρω 50. Αυτό μ' άρεσε. Α, καλό ήταν, ε. Γυμνάζεσαι. Όταν γυμνάζεσαι και είσαι αθλητής και κάνεις ωραία πράγματα. Αυτό είναι. Απ' τη φωνή εγώ υπέθεσα. Λοιπόν, την αγάπη μας πρέπει να κλείσουμε. Χαίρομαι να ακούω έτσι. Ναι. Απλά το μαγειρεύω. Δυναμικές απόψεις. Λίγο θηλυκό πάει. Είμαστε θηλυκά μυαλά. Ρε, θα μας τρελάνε ο άλλος εδώ. Κλείνουμε, λέει, τις τηλεοράσεις για να ακούσουμε Κουλ και Ζαΐρης μεταδόσεις. Θα μας τρελάνε, να τα κλείσουμε όλα. Θα μας αποστηρώσουν σε όλα. Πρόλαβα, πρόλαβα. Και είδα Β' Εθνική τη Λάρισα με Μουσιάρη, Κοκολίτσιο, Βαλαώρα, Μπουντόλο, Γκόλαντα κτλ. Την είδα, ναι, μέσα στην επανομή κάναμε μια μάχη 1-1. Ήρθαμε στημένο ήταν το μάτς. Α, ωραίο μάτς. Το είχαμε στήσει 1-1. Βάζουμε και το κερασάκι τούρτα. Για να βγει η Λάρισα και να μείνει έξω ο Βόλος. Πρέπει να φύγουμε όμως τώρα εμείς, να βγούμε έξω από το στούντιο. Τελειώσαμε. Φτάνει, τάζ. Φτάνει, ρε ψυχούλα μου. Φτάνει, ρε αγόρι μου. Θα τα πείσουμε σήμερα. Κοντά στο γκολ 0-1. Αυτό εδώ. 0-1. Λοιπόν, Le Floc, Le Floc. Ακριβώς, exactly. Ήταν δυνατός ο Φλόκος τότε. Λοιπόν,